Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Είναι το έκτο ή το πέμπτο. Δεν θυμάμαι πολύ καλά. Νίνας Νάιτ πάντως και σήμερα. Και έτσι σε πολύ πανηγυρικούς ρυθμούς, γιατί όπως πληροφορήθηκα, γιατί δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς, παντού ακούγεται, η Ελλάδα κέρδισε και προκριθήκαμε στο Μουντιάλ. Επίσης, πανηγυρική ρυθμή σήμερα είναι γιατί επιτέλους, Παναγιά μου, φτιάξαμε τη σελίδα της εκπομπής ή στο Facebook. Λοιπόν, www.facebook.com/ninasnight, το βλέπετε κάτω στην οθόνη σας. Θέλω να μπείτε έτσι να κάνετε τα κουμάντα σας, να κάνετε τα like σας. Η σελίδα είναι νεογνώ, καθότι έτσι άνθρωποι της τελευταίας στιγμής, μόλις πριν λίγο την έφτιαξα. Οπότε θέλουμε έτσι ότι σε προτάσεις, ότι σε θετικά σχόλια, καλά και αρνητικά μην γράψετε, θετικά σχόλια, εν πάση περιπτώσει μόνο. Λοιπόν, θα ήθελα έτσι να τα δω στη σελίδα. Επίσης, όπως βλέπετε, πίσω το background μου παραμένει το ίδιο και αυτό γιατί αύριο θα αλλάξει. Περιμένω οπότε τις προτάσεις σας και σήμερα. Είναι η διορία μέχρι σήμερα, οπότε έτσι βάλτε το μυαλό σας να λειτουργήσει και στείλτε μου τις ιδέες σας. Σήμερα, λοιπόν, είναι έτσι το θέμα της εκπομπής λίγο πολύ περίεργο. Μην τρομάζετε όμως, είναι κάτι που έχουμε ζήσει όλοι, κάτι που έχουμε κάνει και μας έχουν κάνει. Θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι κλειδί για να δούμε ποιο επιτέλους είναι αυτό το θέμα. Σε γύρευα, σε γη και σε φεγγάρι. Και σαν μουλάρι, σηκώνα του έρωτα τα βάρη. Μα σήμερα εγκατέλειψες και πήγες με έναν άλλο. Γιατί κοιτούσες τα μικρά κι εγώ είχα μεγάλο. Μεγάλο κέρδι στην καρδιά και πήγα να στο δείξω. Τη φλόγα που έχω μέσα μου, για πες μου πώς να σβήσω. Εγώ τρελή αγάπησα και εσύ με απαρνιέσαι. Και στο καβούρι μια βράδια σε βρήκα να φιλιέσαι. Όχι ρε παιδιά, αν είναι δυναμόν. Αυτή πέρασε τον κανό για φέτα του σαμπόμου. Αφήστε τα λαλαντικά και πιάστε το κασέρι. Αυτή κατέχει τον κανό σαν να ήταν δεγλέρι. Μαλάκα σήμουνι, μουνι, 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 μουνι. Ναι, αλλά ήσουνα και σήμουνι, μουνι, 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 μουνι. Δεν ήξερα ότι σουνα η κόρη του απιστία. Μου το είχες πει μια φορά μα το πήρα στα αστεία. Για αγάπη όταν σου μίλησα, για γάμο όταν είπα. Με ρώτησες αν θέλω να μου κάνεις μια πίτα. Τάμπο με έκανες, με κοροϊδεύουν όλοι. Απ' το μόνο κρεβάτι σου έχουν περάσει όλοι. Ο Πάρης, ο Αλέξανδρος, η Τόρη και η Άννα. Τώρα κατάλαβα πως είσαι ακατάλληλη για μάνα. Όχι ρε παιδιά, αν είναι δύναμο. Αυτή πέρασε το οργάνο για πέτα του σαμπόου. Αφήστε τα λαλαντικά και πιάστε το κασέρι. Αυτή κατέχει το οργάνο σαν να ήταν δεγλέρι. Μαλάκα σήμουνι, μουνι, 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 μουνι. Ναι, αλλά ήσουνα και σήμουνι, μουνι, 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 μουνι. Τι μαλάκα σήμουνι, μουνι, 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 μουνι. Ναι, αλλά ήσουνα και σήμουνι, μουνι, 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 μουνι. Δεν κλαίω που δεν μ' αγαπάς, δεν κλαίω που δεν θυμάσαι. Από τις τύψεις κάποτε εσύ δεν θα κοιμάσαι. Δεν κλαίω που παντρεύτηκες και τώρα ζεις στον Βόλο. Κλαίω μόνο γιατί έχασα την ευαίσθητη καρδιά σου. Τα ναρζάκια τα τρελά σου. Το παστίτσιο της μαμάς σου. Και το θεσπέσιο σου κόλο. Το θεσπέσιο σου κόλο. Και εσύ μουνι, 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 μουνι. Μορτή μαλάκα, εσύ μουνι, 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 μουνι. Λοιπόν, όπως όλοι καταλάβατε, το θέμα μου σήμερα είναι το κέρατο, είναι η απιστία. Και αν δεν θέλεις να είσαι εσύ ο φετινός Ρούντολφ το ελαφάκι, πρέπει έτσι να προσέχεις λίγο τη σχέση σου, να προσέχεις τη σύντροφό σου. Ανά πάλι κάνεις τη σύντροφό σου Ρούντολφ, εσύ, ντροπή και έσχος. Γιατί θα ξεκινήσω έτσι με τα κλασικά,
τα ταπεινοφρονούντα, τα πολύ κλισέ, ότι ξέρεις, η απιστία δεν είναι μαγιά, είναι αυτοταπείνωση κλπ. Βέβαια, δεν είμαστε αρνητικοί σε τίποτα εδώ πέρα, όλα τα συζητάμε, για όλα βρίσκουμε μία λύση και μία, ρε παιδί μου, έτσι, δικαιολογία κοινώς. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν είναι ό,τι πιο ωραίο μπορείς να κάνεις να κερατώσεις, μπορείς να χωρίσεις. Αλλά το να κερατώσεις έτσι δεν είναι και ό,τι πιο ωραίο, γιατί σκέψου ότι δεν πρέπει να κάνεις τον άλλον αυτό που δεν θες να σου κάνει εσένα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, καταλαβαίνεις πολύ καλά. Και να ξέρεις ότι όλα στη ζωή, ακόμα και αυτό, είναι ρόδα και γυρνάει, φίλε μου. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν εσύ κερατώνεις την καημένη τη Μαρία ασυστόλος και μία, δύο, τρεις, τέσσερις, δέκα, εκτός ότι κάποια στιγμή θα σε μάθει και θα σε κάνει και ρόμπα και βούκινο, πέραν αυτού όμως κάποια στιγμή η επόμενη, η Ελένη, θα σε κερατώσει αυτή. Και εκτός ότι θα σε κερατώσει, θα σε πληγώσει κιόλας πάρα πολύ και τότε θα καταλάβεις τι πόνο, κλαθμό και οδυρμό έριχνε το μαράκι για σένα. Και φυσικά το ίδιο ισχύει και με το Θανάση. Αν τον κερατώνεις το Θανάση, μία, δύο, τρεις θα το μάθει, θα σε ξεπουπουλιάσει, θα σε ξεφτυλίσει και στη δουλειά σου και στο σπίτι σου και στους φίλους σου και παντού. Και μετά ο Κωστάκης θα στο φορέσει το κέρατο. Πάμε στην πρώτη γραμμή και ο μονόλογός μου συνεχίζεται μετά τη γραμμή. Ναι. Καλησπέρα, Νίνα. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ, ποια είσαι? Καλά, εγώ μιζόμουν, δεν ξέρω αν με θυμάσαι, έχω ξαναπάρει. Εδώ. Για θυμισέ μου, μωρέ, δόμουνα. Η ιστορία μου βέβαια τυχαίνει να είναι και αρκετά συμβατή με το σημερινό σου θέμα, γι' αυτό πήρα να πω και μια καλησπέρα. Αν θυμάσαι που σου είχα πει που ο σύντροφός μου διατηρούσε παράλληλη σχέση με μια Γερμανίδα. Α, έλα βρε εδώ, να είσαι εσύ με τη Γερμανίδα, ναι, που πήγες, ναι, στη Γερμανία και τους έπιασες τα πράσα. Κάτι τέτοιο. Τι κάνεις? Είμαι πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ, σε ακούω έτσι πολύ, ναι, φορτσάτη. Ναι, ναι, είμαι πάρα πολύ καλά και αρκετά χαρούμενη. Βλέπω την εκπομπή σου βέβαια κάθε Τρίτη και Τετάρτη. Γλυκούλα μου, 11 με 1. 11, να τα λέμε ολοκληρωμένα. Ναι. Και γι' αυτό σήμερα είπα να πάρω να σου πω μια καλησπέρα, να σου πω ότι σε βλέπω, γιατί είχα πάρει την πρώτη σου εκπομπή, αν θυμάμαι καλά. Το θυμάμαι. Είχες πάρει την πρώτη εκπομπή. Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω ότι το θέμα σου έτσι έχει αφήσει ιστορία και σένα με τη Γερμανίδα και μάλλον έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο να το πει σήμερα. Αλλά να το θυμηθούμε, εσύ είχες μια σχέση που ο σύντροφός σου είχε πάει στη Γερμανία για δουλειά. Ναι, ακριβώς. Είχε πάει για 6 μήνες. Αχα, και μετά. Που μου είχε πει ότι θα είναι μόνο 6 μήνες, μετά. Ήταν πολύ καιρός, ναι, και μετά εσύ συνειδητοποίησες ότι τα είχε ταυτόχρονα με μία Γερμανίδα και πατρολογιόταν κιόλα. Σωστά τα λέω? Ναι, ναι, η οποία μην το ξεχνάμε, ήταν και η κόρη του προϊσταμενού του. Μην το ξεχνάμε κι αυτό, φυσικά. Ναι, ναι, γιατί ας το μην νομίζεις, αυτό λίγο πόνεσε. Αυτό λίγο σε πόνεσε. Έτσι ξεδόμουν, μου, ναι. Ναι, ναι, έτσι. Βέβαια, έμαθα, έχω τρελά νέα. Γιατί έμαθα. Ναι. Και να σου πω, αλήθεια, έχω χαρεί πάρα πολύ. Ναι, σ' ακούω. Για αυτό που έμαθα. Ναι, είμαι λίγο κακιά, το ξέρω. Δεν θα έπρεπε να με ενοχλεί. Ναι. Δεν θα έπρεπε να με απασχολεί καν. Αλλά τι να κάνω, είμαι άνθρωπος και έχω αδυναμίες. Για πες, άνθρωπε με αδυναμίες. Έμαθα λοιπόν που λες, Νίνα, ότι η Γερμανίδα τον κερατώνει. Ναι. Και εγώ και έμαθα ότι αυτός δεν λέει κουβέντα παρόλο που τα ξέρει όλα, γιατί δεν φοβάται ότι θα χάσει τα προνόμια. Κάνεις πλάκα ρε εσύ, τι παραδοπιστία, τι παραδόπιστος ο δικός σου. Ναι, και λέει ότι τον κερατώνει και προκάλυψε, τα ξέρεις, δεν κρύβεται εσύ, καθόλου. Εσύ να σου πω, εσύ που το έμαθες αυτό? Να σου πω την αλήθεια, με τον κολλητό του μιλάω ρωτάς ακόμα. Ρωτάς, να ρωτάς τώρα, ας τα φτάζει τρώω. Ναι, αφού σου λέω ότι με τον κολλητό του έχω επαφές και σχέσεις. Αλλά και τι να κάνω. Ρε Σιδόμουνα, τι μεγαλύτερη χαρά από το να επιβεβαιώνεις το να, τα αρνητικά σου, ρε παιδί μου, το αρνητικό σου, ξέρεις, προαίσθημα για έναν άνθρωπο, ξέρω εγώ, ότι... Καλά, βασικά, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, ότι... Ναι. Εσένα σου φέρθηκε τόσο άσχημα, τέλος πάντων, σε ταπείνωσε, σε έκανε κουρέλι, έκλαιγε στη πιόσουνα και τώρα βλέπεις ότι το τραβάει. Γιατί τραβάει τα ίδια, γιατί όλα είναι ρόδα. Είναι αυτό ακριβώς. Κακό κάνεις, κακό θα πάρεις. Δεν έχω καταλήξει κατά πόσο τον έχει πληγώσει αυτό, γιατί νομίζω ότι τελικά από συμφέρον
Μένει, έμεινε μαζί τη, δεν ξέρω. Δόμουν, κοίτα να δεις, οι άνθρωποι, όσο και να έχουμε, ρε παιδί μου, ανάγκη για κάποια πράγματα υλικά, πάντα υπάρχει και ένα συναισθηματικό κενό που δημιουργείται όταν δεν έχουμε αυτό που θέλουμε δίπλα μας. Οπότε σίγουρα αυτός ο άνθρωπος τώρα θέλει να έχει μια γυναίκα δίπλα του, η οποία να ξέρει ότι είναι σταθερή, ότι είναι πιστή, ότι τον αγαπάει. Ότι... Οπότε μην πιστεύεις ότι δεν έχει πληγωθεί. Δηλαδή, ακόμα και ο μεγαλύτερος Scrooge να είναι και ο μεγαλύτερος φιλοχρήματος και φιλόδοξος και μπλα 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 μπλα, σίγουρα τον καίει και τον τσούζει που δεν έχει. Αν όχι αυτό που είχε με σένα, ρε παιδί μου, κάτι παρεμφερές και κάτι παρόμοιο. Δηλαδή, σίγουρα θα θέλει και αυτός μία αγάπη, μία στοργή. Θέλω να σου πω την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι εκείνος είναι πιστός. Ναι, Δόμνα, ότι... βέβαια το θέμα είναι και αυτό που πρέπει εσύ να κοιτάξεις είναι να το αφήσεις όλο αυτό το story στο παρελθόν. Μα χάρηκα, Βρεμίνα, τι να κάνω. Βρίσι, χάρηκα πολύ. Βρίσι, Δόμνα, ναι, και εγώ έτσι χάρηκα. Λέω. Και το έμαθα και χθες και λέω με το που το άκουσα, λέω θα πάρω το πώς η Νίνα. Καλά έκανε. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήμουν η πρώτη σου σκέψη. Ναι, και να το πεις, να το κάνεις έτσι και βούκινο λίγο, γιατί όλα χρειάζονται στη ζωή. Μα περισσότερο δεν μπορούσα να τον κάνω, για να το πω στην εκπομπή, εντάξει, πιστεύω ότι... Έτσι, καλά κάνεις και όχι και καλά από μνησικακία, ρε παιδί μου. Καλά, υπάρχει, πάντα υπάρχει μέσα καλά, στις ανθρώπινες σχέσεις. Χάρηκα. Ναι, απλώς, ξέρεις, μήπως ταρακουνηθεί και φέρεται από εδώ και πέρα λίγο πιο νορμάλ και λίγο πιο φυσιολογικά. Γιατί δεν ξέρω αν θα κρατήσει αυτή η σχέση ή όχι, ή αν θα βρει μία ίδια και θα τη κάνει τα ίδια που έκανε σε εσένα. Τέλος πάντων, θα τον ταρακουνήσει λίγο, μπας και βρει τις ισορροπίες του αυτός ο άνθρωπος. Κατάλαβες τι εννοώ? Ναι. Ρε Σιδόμνα, ναι. Να σου πω κάτι. Μιας και είσαι εσύ έτσι η πρώτη γραμμή και είσαι και φίλη εδώ της εκπομπής, έχεις ατάκα? Έχεις σκεφτεί τίποτα? Έχεις? Όχι, μία ατάκα. Θα σου έλεγα. Τι? Με πρόλαβε, ήθελα να σου πω πρώτα τα νέα για τον πρώην. Χάρηκα πάντως πάρα πολύ. Ξεπέρασε το όμως, άστο. Μην με ξαναπάρεις να μου πεις για τον πρώην. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα για αυτόν τον άνθρωπο. Να μην είναι εκεί που είναι. Να με πάρεις να μου πεις για τον καινούργιο, θέλω κάποια στιγμή, Δόμνα. Ναι. Γιατί τώρα όλη αυτή η χαρά, όλη αυτή η χαρά για τον πρώην, μόνο δεν είναι, κάτι παίζει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Υπάρχει κάτι? Ναι, υπάρχει. Αλλά είναι σχετικά εντάξει. Πρόημο, είναι νεογνό. Ναι. Και α, τώρα που είπα νεογνώ. Δόμνα, είπα νεογνώ. Έκανες like στη σελίδα μας? Εννοείται και έκανα like στη σελίδα. Εσύ, Δόμνα, δεν σε προλαβαίνω εσένα. Τσακ μπαμ είσαι. Στο πολύ γρήγορο. Ναι, εννοείται. Μα να σου πω την αλήθεια. Το έψαχνα την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Έψαχνα για τη σελίδα, την βρήκα και έκανα like. Τέλεια, Δόμνα, είσαι φοβερή. Για πες ατάκα, να σημειωθεί και στα πρακτικά. Κάτσε. Τώρα θα τη σκεφτείς. Λευτεριά στους ερωτευμένους. Wow, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ επαναστατικό. Λευτεριά στους ερωτευμένους. Μ' αρέσει. Ναι. Να ξέρεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θα χαρώ πολύ να το δώσω τείχο σου. Λευτεριά στους ερωτευμένους. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Δεν να μην σου πω ότι κατοχυρώθηκε κιόλας. Αχ, πολύ χαίρομαι. Να ξέρεις, μη σου πω. Έχουμε ακούσει βέβαια πάρα πολλά, τα έχουμε σημειωμένα. Θα αναρτηθούν μέχρι αύριο κιόλας και στη σελίδα. Μη σου πω ότι θα μπορεί και να ψηφίζει ο κόσμος. Θα το αποφασίσω, θα το συσκεφτώ με τον εαυτό μου έτσι τα επόμενα λεπτά και θα ανακοινώσω. Τότε ζητάω τη στήριξη του κόσμου για την ατάκα μου. Ναι, η ατάκα σου έχει και τη δική μου στήριξη, να ξέρεις. Λευτεριά στους ερωτευμένους. Ωραία, ευχαριστώ. Δομνάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να σου πω, είσαι η καλύτερη. Είσαι η καλύτερη, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και θα μιλήσουμε ξανά σύντομα. Σε ευχαριστώ, όποτε θες είναι εδώ. Φιλάκια, βολά, φιλάκια. Φιλάκια, γεια σας. Και πόσο μ' αρέσει, βρίσεις παιδιά, που υπάρχουν άνθρωποι έτσι που τους, αν όχι τους μεγαλώνουμε μέσα στην εκπομπή, αλλά ξέρεις, ζούμε τις εξελίξεις των σχέσεών τους, των προβλημάτων τους και μ' αρέσει πάρα πολύ έτσι που μερικές φορές έχουν και θετική έκβαση τα προβλήματά τους. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη Δόμνα που πήρε όντως την πρώτη εκπομπή τηλέφωνο και ήταν έτσι ψιλομουντρούχα, ψηλό στεναχωρημένη, ψιλοκατεθλιμμένη, δεν ξέρω πώς να το θέσω. Και τώρα ήταν τσιριμπίμ, τσιριμπόμ, λοιπόν, η Δόμνα και πολύ χάρηκα, γιατί να ξέρετε, χαίρομαι πάρα πολύ εννοείται.
δείτε. Όταν τα πράγματα στη ζωή σας παίρνουν ένα ωραίο δρόμο έτσι, ευτυχισμένο, γλυκούλι και καλούλι. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ οι άνθρωποι που έχουν πάρει και μας ακούνε, γιατί έχουμε κάνει το κοινό μας, έτσι, έχουμε κάνει τους και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Θέλω να παίρνετε, να μου λέτε τις εξελίξεις σας, φυσικά. Ακόμα και αν δεν έχετε πάρει ποτέ ξανά στην εκπομπή και θέλετε έτσι να πείτε τον καημό σας, τον παράπονό σας, βρε αδερφέ, 211-55-50-537 και 538. Θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω το προβληματάκι σας και ίσως βρούμε μια άκρη μαζί γι' αυτό. Μην ξεχνάμε όμως σήμερα ότι πέραν της ατάκας, που θέλω να παίρνετε τηλέφωνο και να μου λέτε και τις ατάκες σας, γιατί όπως είπαμε αύριο ο τείχος μου αλλάζει, θα ήθελα του Σαρδάμ και σήμερα. Κάθε Τρίτη έχω παρατηρήσει ότι είναι έτσι η μέρα του Σαρδάμ. Με θέλει πάρα πολύ το μπουρδούκλωμα της γλώσσας. Τις Τετάρτες πάλι αλλάζουν λίγο τα πράγματα, αλλά εδώ είμαστε για να το παλέψουμε. Λοιπόν, το θέμα μου σήμερα, όπως είπα, είναι το κέρατο. Κοινός ή απιστία. Οπότε, όσοι άπιστοι, καλώς να έρθετε και σας περιμένουμε. Και όσοι κερατωμένοι, τώρα το... Το άλλο, το κομψό του, δεν ξέρω πώς είναι και δεν μπορώ και να το σκεφτώ αυτή τη στιγμή. Αλλά όσοι έχετε δεχτεί ή έχετε δώσει έτσι κέρατο, πάρτε ένα τηλέφωνο κι εσείς, πάρτε το. Λοιπόν, και τώρα, σε περίπτωση που, ρε παιδί μου, εσύ δεν ξέρεις, δεν ανήκει σίγουρα στην κατηγορία, ρε παιδί μου, που έτσι απατά το σύντροφό του, αλλά... Έτσι λίγο ψήλε στα αυτιά σου μπήκανε τώρα εσένα, έτσι λίγο δεν ξέρεις και τι να πιστέψεις, δεν ξέρεις και πώς είναι τα πράγματα, αλλά όλο νομίζεις ότι στο φοράει. Έχω κάποιες συμβουλές λοιπόν για σένα, για να δεις αν όντως, για να πιστοποιήσεις τέλος πάντων τις δικές σου τις σκέψεις. Λοιπόν, νούμερο 1. Αν ο άνθρωπος αυτός, ενώ ρε παιδί μου έτσι ήσασταν πολύ καιρό μαζί και δεν είχατε κανένα θέμα με τις κοινές εξόδους, με τις συναντήσεις με φίλους, με οικογένεια κλπ. Ξαφνικά έχει αλλάξει τελείως η συμπεριφορά του και εκεί που ήταν συνέχεια στο σπίτι της μαμάς σου και έτρωγε παστίτσιο και με το φίλο σου το Γιάννη και το Βαγγέλη και ξαφνικά αποφεύγει κάθε είδους τέτοιες συναναστροφές, να ξέρεις ότι είναι το πρώτο σημαντικό κουδούνισμα για να ξυπνήσεις λίγο και να πεις «Όπα τι γίνεται, βρε αδερφέ». Κουδούνισμα όμως είπα και κουδούνισμα άκουσα και επίμονω, οπότε πάμε στη γραμμή νούμερο 1 και συνεχίζουμε μετά. Ναι. 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 Δεν ξέρω ποιος είσαι, αλλά πριν μου πεις, θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Θέλω να χαμηλώσεις λίγο τον υπολογιστή σου. Τώρα εντάξει. Τώρα είναι μια χαρά. Γεια σου. Εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Ναι. Πάρε τηλέφωνο τον κερατά. Αυτό τι είναι? Λέει πολλά αυτό. Αυτό τίποτα άλλο. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Ωραία. Είχαμε μια παρέμβαση έτσι μουσική. Γιατί εγώ τραγούδι νομίζω είναι αυτό το «Πάρε τηλέφωνο τον κερατά». Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν ξέρω τι είναι ο κύριος. Αγαπητέ μου κύριε, αν θέλετε να ξαναπάρετε έτσι ένα τηλέφωνο, να το διευκρινίσετε αυτό, θα ήταν μεγάλη μου χαρά. Την αλήθεια μου είναι αυτή. Μεγάλη μου χαρά θα ήταν. Εν πάση περιπτώσει, μάλλον ο κύριος έχει αντιμετωπίσει κάποιο τέτοιο θέμα που πολύ τον έχει επηρεάσει μέσα στο κεφαλάκι του. Θα μπορούσαμε να βρούμε μια λύση. Πολύ λυπάμαι, αγαπητέ. Πολύ λυπάμαι. Λοιπόν. Και συνεχίζω τώρα εγώ το μονόλογο του τρελού, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Νούμερο 2, γραμμή νούμερο 2, γιατί ο Κωστάκης έχει λησάξει από δίπλα. Γραμμή νούμερο 2, πάμε, ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σου κουκλά μου, τι κάνεις? Καλά είμαι, εσείς πώς είστε? Εγώ δεν είμαι καλά κουκλά μου, τραβάω ένα δράμα. Τι έχετε, γιατί σας ακούω έτσι βαριά στεναγμένο και κάτι τις θλιμμένο? Είναι μεγάλο το βάσανο που περνάω. Τι σας συμβαίνει, αγαπητέ μου? Εγώ που λέτε είμαι καιρό ερωτευμένος με μια... Αρχικά, με μια αγαπητέ, πώς λέγεστε, να σας λέω με το όνομά σας? Ο κωδικός μου είναι Νατάσα. Ο κωδικός σας, η Νατάσα είναι για λόγους κοπέλα... Για λόγους ασφάλειας. Ωραία, ο κωδικός Νατάσα λοιπόν. Πες μου, Νατάσα. Εγώ που λες... Κουκλά μου, ναι.
Εδώ και χρόνια ήμουν πλατωνικά ερωτευμένος. Με μια Οθωμανή πομάκα. Με μια? Οθωμανή πομάκα. Κομάκα τι είναι? Πομάκα από πομάκα. Το Πομακιστάν. Α, ναι. Που λες, επειδή τυχαίνει αυτή η φυλή να είναι βαθιά ριζωμένη από τα ελληνικά φύλλα και έχουν τα πιο όμορφα χαρακτηριστικά. Αχα. Αν με καταλαβαίνεις. Ήτανε όμορφη. Έχουν μια μίξη σλαβομακεδόνικη. Ναι. Καταλαβαίνεις έτσι. Ναι. Δηλαδή ιστορικά οι Πομάκοι κατατάσσονται στους απόμαχους του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Καταλαβαίνεις. Έτσι και η αρχαιοελληνική ομορφιά που πηγάζει. Τέλος πάντων, ήταν μια πολύ ωραία κοπέλα, βρε Συνατάσα μου. Ναι, ας συνεχίσουμε. Δεν ήταν απλά ωραία. Δεν ήταν απλά ήταν ωραία. Θεϊκιά. Ήταν θεϊκιά. Ήταν η ωραία η Ελένη. Όχι, δεν ήταν Ελένη. Το όνομά της ήταν Γιουξέλ. Νατάσα είναι εγώ, είπαμε. Η Γιουξέλ ήτανε. Ναι, Γιουξέλ, Γιουξέλ. Γιουξέλ, ωραία. Αλλά... Τι κερδίζεις, πρόδωσε. Βρεσί. Αλλά με πρόδωσε, λέω. Σε πρόδωσε. Με τι πρόδωσε, έκανε. Με πρόδωσε με ένα πλανόδιο Κινέζο μικροπολιτή. Πού τον βρήκε, βρεσί. Στο παζάρι της Κομωτινής. Στο παζάρι. Εσύ είσαι εκ Κομωτινής. Όχι, δεν μπορώ να αναφέρω από πού είμαι. Γιατί δεν μπορείς να αναφέρεις. Ωραία, εντάξει, το δέχομαι, το σέβομαι. Α, εσύ λοιπόν ήσουν ερωτευμένος πάρα πολλά χρόνια, αλλά πλατωνικά, με μια κοπέλα, την Γιουξέλ. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, αλλά αυτή ποτέ δεν είπε το ναι. Και αυτή κάποια στιγμή. Τότε... Όχι, το είπε το ναι, το είπε το ναι. Ωραία, αλλά ήσασταν έτσι στα πλαίσια ενός πλατωνικού φλερτ. Εγώ θέλησα να κρατήσω τον έρωτά μας αγνό. Δηλαδή, δεν μπορείς να καταλάβεις, είναι μια άλλη αίσθηση. Το ναι και το όχι, το ενδιάμεσο δηλαδή, το ότι... Και ναι και όχι, και έτσι και γιουβέτσι, και δεν θα σου δοθώ. Πρέπει να με καταλάβεις, είναι μια άλλη περίπτωση. Ναι, σε κατάλαβα. Καταλαβαίνω τι λες. Ήθελα τι να έγινε. Ήθελα να λέω τα πραγματικά φανταστικό και αγνό, κατάλαβες. Ναι. Αυτό είναι το... Στην πορεία όμως αυτό μου είπες χάλασε, διότι βρέθηκε ο Κινέζος και στην άρπαξε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Κομπολόγια πουλούσε. Κομπολόγια πουλούσε. Ο τύπος... Πρωτότυπο για Κινέζο. Του γυάλισε που λες. Και αυτοκριτικά δικαιολογεί τον δικαιολογό από κάποια στιγμή τον τύπο. Γιατί έπαθε την πλάκα του κι αυτός με αυτή την κοπέλα. Την πανεμορφότητα. Αλλά δεν τολμούσα να την κοντέψουν. Εγώ ήμουν μόνος που κατάφερα δηλαδή. Να την πλησιάσεις. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και στη συνέχεια. Και με παράτησε όπως προανάφερα. Αχα. Και μάλλον πρέπει να μεταναστεύσω Κίνα. Για ποιο, να πας να τη βρεις. Ναι, ναι, πρέπει να πάω να μιλήσω με τα πεθερικά της. Γιατί να τα πεθερικά μου δηλαδή, τα πεθερικά μου. Τα πλατωνικά πεθερικά μου, έτσι, για να καταλάβεις δηλαδή. Καλή εσύ, αφού αυτή δεν είναι Κινέζα. Τα έχεις μπλέξει τα λίγο. Τα πλατωνικά στο... συμπεθέρια, ναι, αυτά εδώ πέρα, δεν τα πλατωνικά, και ήθελα να σου πω, δηλαδή... Να πας να τους πεις ότι εγώ τι θέλω και θα την πάρω, ρε παιδί μου, και τον Κινέζο, ναι, ρε, τον αδιαφορόγερο. Να πιέσουνε το γιο τους, ρε παιδί μου, να τραβηχτεί, τώρα δεν είναι δυνατόν τώρα. Σε τι γλώσσα θα τα πείτε όλα αυτά, φίλε μου? Θα πάω στην επαρχία Γιουνάνα που κατάγεται ο επίδοξος μνηστήρας της Γιουξέλ. Εκεί η επαρχία Γιουνάνο, όπως γνωρίζεις, κατά τα σγραφάς του Λιακόπουλου. Φυσικά, φυσικά. Ναι, είναι και αυτή ένα παρακλάδι αρχαιοελληνικής ρίζας. Οπότε θα πας και θα μιλήσεις τα αρχαία σου εσύ εκεί πέρα, θα πεις... Ναι, τα αρχαία κινέζικο-πακιστανικά. Ναι, τα ξέρεις αυτά όλα. Ναι, είναι μια λίγο παραλλαγή... Λίγο αρχαία, λίγο πακιστανικά, λίγο κινέζικα. Ναι, είναι όχι κινέζικο-πακιστανικά, συγγνώμη. Είναι κινέζο-ποντιακά. Ναι, πώς λένε, έχουν και ένα παραδοσιακό τραγούδι που λέει «Όταν κρούει ο Μπρουσλίν, δε βάτε κρυφτείτε ούλε». Είναι γνωστό το κομμάτι, το ακούμε συχνά εδώ πέρα στην περιοχή. Ακούγεται συχνά. Κατάλαβες. Φυσικά. Να πάω να μιλήσω με τα πεθερικά. Τα συμπεθέρια δηλαδή, τα πλατωνικά. Γιατί το πρόβλημα είναι πολύ βαρύ και μήπως τους μετασπίδες τους ανθρώπους να πούνε, να τραβήξουν το παιδί τους. Γιατί εκτός αυτού, εκεί στην περιοχή της Κομωτινής που γίνεται το παζάρι, έχω κάτι φιλαράκια στο Αλάνχο Γιού. Ναι.
που άμα τα σφύριξω και φτάσουνε μύτη, ναι, θα γίνει χαμός και θα χυθεί πολύ αίμα. Πολύ αίμα, πολύ αίμα. Λοιπόν, εγώ αγαπητέ μου Νατάσα, εύχομαι τα καλύτερα. Εύχομαι να πας, να τα βρεις τα πεθερικά, να ξηγηθείς. Θέλω να εύχομαι να βλέπει το μήνυμα αυτή τη στιγμή ο Κινέζος και να του μεταφέρω ένα μήνυμα. Κοίταξε Κινέζε, τραβήξου, γιατί στο Αλάγκο Γιού πέφτει πολύ κατσιβέλικο ξύλο. Κατσιβέλικο τι είναι? Από τα κατσιβέλια ρε παιδί μου. Τα κατσιβέλια πού είναι φίλε μου? Στο Αλάγκο Γιού ρε παιδί μου, στο Μαχαλά, είναι τσιγκενέ Μαχαλάς. Ναι. Εκεί πέρα θα του αποστείλουμε ένα μήνυμα πολύ δυναμικό. Τα καράτε τους και τα τζούντα τους αφού δεν πιάνουν σε εμάς. Όχι. Εμείς έχουμε εκεί πέρα δυνατό δάσκαλο που θα το κάνει 800 οκάδες. Αυτό ακριβώς. Δεν αυτό είναι δυνατόν να έρχουν να μας παίρνουν τις δουλειές, τις γυναίκες, να μας παίρνουν και τους πλατωνικούς μας έρωτες. Αυτό είναι δυνατόν. Αυτό ακριβώς. Και να πουλάνε και πράγματα που χαλάνε. Ναι, λόγια κομπολόγια τώρα, είναι δυνατόν. Λόγια. Μα τι πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, αγαπητέ έτσι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε κούκλα μου, τα σε ευχαριστώ που μ' άκουσες. Τα καλύτερα. Έτσι, εγώ γι' αυτό είμαι εδώ. Καληνύχτα, τώρα που σε γνώρισα, θα κοιτάξω να σε ξαναπάρω πάλι. Να κοιτάξεις, να κοιτάξεις. Να μάθεις τις εξελίξεις. Εντάξει, εντάξει. Εκτός άμα τα μάθεις από τις εφημερίδες. Λες να γίνει το μεγάλο το φωνικό βρεσί φίλε μου και να... Θα ήταν κρίμα, θα ήταν άδικο. Κοίταξε, όχι να μας κλέβουν και τις φαντασιώσεις, δηλαδή μέχρι που θα πάει το όχι πράγμα, δηλαδή, αν είναι δυνατό. Δηλαδή όλα στα έχουν κόψει, ένα μυαλό δηλαδή έχεις να φαντασιώνεσαι. Μας κόψανε το φαΐ, μας κόψανε τη ΔΕΗ, έτσι, μας κόψανε να πούμε και τι δεν μας κόψανε, ένα μας κόψουν και τις φαντασιώσεις, όχι ρε. Λοιπόν, συνέχισε να ονειρεύεσαι φίλε μου. Φιλάκια, αυτό σε ευχαριστώ πολύ αυτό που πήρες. Καληνύχτα. Γεια σου, καληνύχτα. Είδατε λοιπόν πώς τρελαίνει τον άνθρωπο η απιστία, πως τρελαίνει τον άνθρωπο, πως τον κάνει να του γυρνάει το μάτι και να χτυπάει το χέρι στο τραπέζι. Αυτός ο έρωτας, ο κουλός. Είδατε. Πάμε λοιπόν στη γραμμή την επόμενη να δούμε τι θα ακούσουμε. Ναι. Καλή σας μέρα από εδώ που ξημέρωσε. Κύριε Πολ. Ναι, κύριε... να κούκλα μου, καλή σου μέρα. Κύριε Πολ μου, τι κάνετε εσείς? Είμαι terrific και όταν ακούω τη Μίνα, την ετοιμόλογη, την όμορφη, την κούκλα, να λέει τέτοια όμορφα λόγια, θα γυρίσω στην άλλη σε εκπομπή και να μιλήσω στους νεαρούς που έχουν μπλέξει με τις πρέζες. Βρε λεβέντες, η ζωή είναι τόσο όμορφη. Μην μπλέκετε στα δηλητήρια αυτά. Είστε μια εβδομάδα πριν, τόσο όμορφη κύριε, ζωή. Αλλά πείτε μας. Για ναι, τον νεαρό που μιλούσε προχτές εκεί πέρα από την Κοκκινιά, δεν ξέρω από πού ήταν, από ένα μέρος εκεί πέρα. Αλλά ας τα αφήσω αυτό και ας γυρίσουμε τώρα στην απιστία. Από την πείρα τη δική μου. Είσαστε πάντως κύριε Πολ μου, όλα μαζί, τα λέτε όλα, τα αναλύετε, μ' αρέσετε πάρα πολύ. Άκουσε Νίνα μου κούκλα, συγγνώμη σου μιλάω, ξέρεις, είμαι ανοιχτός τύπος και μιλάω, ξέρεις, εύχομαι να το παίρνεις σωστά, έτσι. Ναι. Ήθελα να πω το εξής, ότι για να κάνεις απιστία πρέπει να υπάρχει ένας λόγος, κούκλα μου. Δηλαδή, εάν το μήλο δεν το τρώτε και οι δυο ripe, αν δεν παίξετε να οριμάσει το μήλο ή το σίκο και το τρως μόνο σου ρε Λεβέντη, ο κός θα φύγει η κοπέλα. Αλλά προς Θεού, πού πάμε? Όταν βιαζόμαστε να φάμε κάτι που είναι τόσο όμορφο αν το φας σωστά, γιατί να φύγεις να κοιτάξεις να βρεις κάτι άλλο? Ναι. Νίνα, μήπως είπα πολλά? Όχι, τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Με μπερδέψατε λίγο με τα φρούτα, είναι η αλήθεια. Εκεί με τα μήλα και με τα σίκα. Κάπου το έχασα. Στην πορεία βέβαια σας βρήκα. Κατάλαβα τι είναι. Όχι, όχι, κούκλα μου. Θέλω να πω το φρούτο της αγάπης. Οι παραβολές του κυρίου Πολ. Όταν το οριμάζουμε, ναι, να το φάμε και οι δυο πολύ γλυκό. Αν φάμε το μήλο της έρηδος, το φάει ο ένας και δεν το απολαύσει και ο άλλος, φυσικά θα κοιτάξεις να βρεις κάτι καλύτερο. Ενώ όμως όταν υπάρχει αυτή η υπομονή, όταν υπάρχει αυτός ο τρόπος να ανάψουν όλα τα φώτα, φυσικά όλα είναι όμορφα. Ναι. Όχι, πολύ σωστά τα λέτε. Απλώς πάντα υπάρχουν λόγοι, θεωρώ.
για να πιστήσει ο ένας από τους δύο. Δηλαδή, λόγοι υπάρχουν πολλοί. Το θέμα είναι κατά πόσο εσύ θα υποκύψεις και θα το κάνεις. Μαντούλα μου, συγγνώμη. Οι λόγοι, η ανικανοποίηση είναι ο μεγαλύτερος λόγος που θα κάνεις είναι, αυτό το βήμα. Είναι η αίσθηση του ανικανοποίητου, που είναι κάτι πολύ βασικό και στις μέρες μας κυριαρχεί. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τίποτα και όλο ζητάμε παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω. Αυτό πρέπει να, έτσι να το έχεις στο μυαλό σου και να προσπαθήσεις να το παλέψεις και να ανταπεξέλθεις σε αυτή τη διαδικασία, ούτως ώστε να μην απιστήσεις. Αυτό θέλω να πω, ότι οι λόγοι υπάρχουν. Yeah, Dina, darling, you look for something different, but it's όλο το ίδιο είναι όταν το χειριστείς σωστά. Συγγνώμη, δεν θέλουν να καθυστερήσουν τη φωνή σου, την εκπομπή σου, γιατί θέλουν πολύ νεαροί να πούν τον πόνο τους, αλλά θέλουν να πω την καλημέρα στο chat, γιατί είναι καλοί φίλοι εκεί πέρα και ακούνε. Λοιπόν, και σε σένα να έχεις καλή εκπομπή, καλημέρα κούκλα μου, ετοιμόλογη, χαριτωμένη, σε βλέπω κιόλας, δεν σε έβλεπα τώρα. Πρέπει να σταματήσω να βγω από το chat, να το βγάνω λίγο, για να σε απολαύσω, βρε κούκλα μου εκεί πέρα. Είσαι πολύ χαριτωμένη και πολύ ετοιμόλογη. Μέσα στη χαριτωμενιά είμαι, κύριε Πόλου. Καλή σου μέρα λοιπόν από εδώ. Καλησπέρα εκεί, of course. Φιλάκια πολλά, κύριε Πόλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Okay. Το καλοκαίρι εύχομαι να πιούμε έναν καφέ μαζί. Αν έρθετε, να το πιούμε. Of course. Και βέβαια θα πω και την καλημέρα αύριο. Είπαμε, υποσχεθήκαμε κάθε μέρα, θα σου λέω την καλημέρα. Το έχουμε πει. Πολύ γρήγορα, of course, για να μην χάσουμε την εκπομπή. Το έχουμε πει αυτό. Φιλάκια πολλά, κύριε Πόλ. Φιλάκια. Λοιπόν, ο κύριος Πόλ με τις παραβολές του και όλα αυτά που μας είπε και σήμερα, έθεσε ένα πολύ σωστό θέμα που έτσι μου προωθεί και την εκπομπή μου, λοιπόν. Ότι είπε ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος για να απιστήσεις. Και λόγοι φυσικά υπάρχουν πάρα πολλοί. Πέραν του ανικανοποίητου, του συναισθήματος της ανικανοποίησης, ρε παιδί μου, που γεννάται και πολύ εύκολα. Γιατί, είμαστε άνθρωποι και θέλουμε το κάτι παραπάνω και το κάτι παραπάνω και οι σχέσεις πλέον βαλτώνουν πάρα πολύ εύκολα, γιατί η ρουτίνα και όλη αυτή η αγωνία για να φέρεις σε πέρας τις δυσκολίες της καθημερινότητας, σε κάνει έτσι να ρουτινιάσεις πάρα πολύ εύκολα και να αναζητήσεις κάτι να σου ξανανάψει τη φλόγα, έτσι, αυτή τη σπίθα μέσα σου. Άρα είναι πάρα πολύ εύκολο να πέσεις σε αυτή τη λούμπα και να το κάνεις το κακό. Επίσης, οι άντρες, ισχύουν βέβαια αυτά που λέω και για τους άντρες και για τις γυναίκες, γιατί πλέον αυτά τα κλισέ, τα εθιμοτυπικά, ότι ξέρεις, οι άντρες κερατώνουν πιο εύκολα, οι γυναίκες όχι τόσο, είναι πολύ ξεπερασμένα. Δεν ισχύουν. Πιστεύω πλέον ότι όσο κερατώνει ένας άντρας, κερατώνει και μία γυναίκα. Και ισχύουν πάνω κάτω τα ίδια. Όσα λέω και όσα θα πω από εδώ και πέρα ισχύουν και για άντρες και γυναίκες. Κάνω μία παρένθεση, ανοίγω μία παρένθεση και πάω στην επόμενη γραμμή να δω τι έχω να ακούσω. Ναι. 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 Γεια σου, Νίνα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Είμαι η Σούλα από Αθήνα. Γεια σου. Σούλα, ξέρεις τι θέλω. Θέλω να μιλήσεις ένα τσικ πιο πάνω. Εγώ δεν σε ακούω πολύ καλά. Σε ακούω πολύ σιγά. Έλα. Ωραία, ωραία. Τώρα μ' ακούς. Ναι, τώρα σε ακούω. Είσαι Σούλα, δεν μου είπες. Σούλα, ναι. Σούλα, για πες. Λοιπόν, εγώ έχω να κάνω χρόνια σχέση. Ναι. Γιατί με αυτά που βλέπω και εγώ φοβάμαι. Σούλα, ένα τσικ. Αχ, δεν σε ακούω κι εγώ πολύ καλά. Κώστα, κάνε κάτι. Θέλω τη Σούλα. Είσαι, με ακούς? Ναι. Σούλα. Με ακούς? Σούλα. Δεν ακούω. Σούλα. Με ακούς? Ακούω κάτι βογγητά, αλλά δεν σε ακούω και πολύ δυνατά. Από πού παίρνεις, βρε, εσύ, Σούλα? Αθήνα παίρνω, αλλά μισό να σε ξανακαλέσω από το κινητό. Θα σε ξανακαλέσω από το κινητό. Ξανακάλεσέ με. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, η Σούλα κάπου χάθηκε στην πορεία του δρόμου, αλλά είπε θα με ξαναπάρει. Κάτι άκουσα πολύ λίγο, οπότε ας μην το σχολιάσουμε καν και ας πάμε ξανά σε αυτό που έλεγα πριν. Τι έλεγα πριν? Έλεγα ότι οι λόγοι που μία γυναίκα και ένας άνδρας απιστούν είναι πάνω κάτω οι ίδιοι πλέον. Πέραν του ανικανοποίητου, ισχύει πάρα πολύ η απιστία για την επιβεβαίωση, γιατί όλοι έχουμε την ανάγκη να επιβεβαιωνόμαστε.
Όλοι. Άλλο σε μεγαλύτερο βαθμό, άλλο σε μικρότερο βαθμό, αλλά όλοι το έχουμε αυτό το μικρόβιο μέσα μας. Λοιπόν, όταν δε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν λαμβάνει από τον σύντροφό του την απαραίτητη προσοχή, τα απαραίτητα, ρε παιδί μου, την απαραίτητη μάλλον τόνωση αυτοπεποίθησης, είναι πάρα πολύ λογικό να την κάνει την τζιριτζα δουλειά και να την κάνει και να μην το καταλάβεις και ποτέ. Οπότε, αν εσύ καλύπτεις τον σύντροφό σου, καλύπτεις σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό, δηλαδή και για την εξωτερική του εμφάνιση, δηλαδή κάνεις ένα κομπλιμέντο της γυναίκας, πες της μωρό μου, τι κουκλάρα, κάντου και εσύ ένα κομπλιμέντο, πες του αγάπη, έπιασε τόπο το γυμναστήριο. Βρε εσύ. Κάτι τέτοιο. Για το μυαλό του φυσικά, γιατί μην ξεχνάμε ότι, ξέρεις, γιατί για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, τα επαγγελματικά του, κάντου κοπλιμέντα, τόνωσέ του την αυτοπεποίθηση, ανέβασέ του το ηθικό του, εν πάση περιπτώσει, καλή μου, ξέρεις. Λοιπόν, άλλος λόγος λοιπόν που κερατώνει ο κόσμος, η αλήθεια είναι ότι λίγο περισσότερο οι άντρες το κάνουν αυτό, είναι λόγω κοσμοθεωρίας και γενικότερης αντίληψης. Δηλαδή, οι άντρες έχουν πάρα πολύ στο μυαλό τους το τι κοίτα να δεις, εγώ είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω και θα πάω και από λουλουδάκι σε με λουλουδάκι, και έχουν έτσι την οτροπία της μελισσούλας μέσα τους. Οι άντρες λίγο παραπάνω. Εκεί, εσένα είναι πάρα πολύ λεπτή η θέση σου και είναι και κατά πόσο θα το φάει τον ντουβρουτζά στο κεφάλι μαζί σου και θα πει όπα εδώ είμαστε και δεν θέλω έτσι να πεταρίζω πολύ από εδώ και από εκεί. Από την άλλη βέβαια, αν εσύ δεν είσαι και η top of the top, δηλαδή δεν σε έχει και πολύ ψηλά στο συναισθηματικό του τέλος πάντων πύργο, τότε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και εκεί απαιτεί πολύ λεπτό χειρισμό και από τη δική σου τη μεριά. Πλέον, αυτό το της κοσμοθεωρίας το έχουν και οι γυναίκες, δηλαδή σου λέει ότι κοίτα να δεις έτσι όπως είναι οι άντρες πλέον, που ασύστολα τέλος πάντων απιστούν και δεν μπορείς και να τους εμπιστευτείς και πάρα πολύ, και εγώ θα φέρω με ανάλογα και βουρ προς τον αντρικό τρόπο τέλος πάντων ερωτικής προσέγγισης κλπ. Και έχουμε καταντήσει λοιπόν οι μεν άντρες να βρίζουν τις γυναίκες και να λένε ότι κοίτα να δεις, χωριό δεν κάνουμε έτσι όπως είστε τώρα κι εσείς, γιατί είστε και πολύ ελαφρονιστών. Και οι γυναίκες λοιπόν αντίστοιχα να κράζουν τους άντρες και να λένε άντρες γουρούνια και άπιστοι και ασταθείς και δεν μπορούμε να βρούμε έναν άντρα της προκοπής και που πήγαν όλοι οι άντρες και μπλα 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 μπλα. Αν λοιπόν εσύ αντί να κρίνεις και να κράζεις το αντίθετο φύλο, κάτσεις και πεις ότι κοίτα να δεις ρε παιδί μου, ναι είναι δύσκολα τα πράγματα, ναι οι γυναίκες ή οι άντρες αντίστοιχα πλέον έχουν έτσι ψιλοξεφύγει, αλλά εγώ όταν αποφασίσω να κάνω το μεγάλο το βήμα θα είμαι εκεί, θα είμαι σωστός, θα είμαι τυπικός και στο φινάλε αν θελήσω κάποια στιγμή να κάνω την παρασπονδία μου και θελήσω ρε παιδί μου έτσι με ελκύσει κάποιος άλλος, θα προτιμήσω λοιπόν να το πω στο σύντροφο ή στη σύντροφό μου και να της πω κοίτα να δεις ρε παιδί μου, εντάξει δεν είναι πολύ πάει, γιατί από τη στιγμή που ξεκινάς τέλος πάντων και έχεις τέτοιες ρε παιδί μου έτσι ωρέξεις και για άλλο κόσμο, κάπου το έχεις χάσει λίγο το παιχνίδι, κάπου η μπάλα χάθηκε. Και πάμε να δούμε τι θα μου πει ο επόμενος. Γεια σου. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Νίνα, τι κάνετε, καλά είστε? Καλά είμαστε, εσείς? Μια χαρά, μια χαρά. Τι ευγένεια, τι ευγένεια, τι τρόπος. Τι τρόπος, ναι, ποιος ναι, είστε? Πάντα ευγενής, πάντα ευγενής. Ποιος είστε, μισιέ? Είμαι ο Στέλιος από την Πλάκα. Από την? Από την Πλάκα, από την Πλάκα. Αχ, πόσο μ' αρέσει η Πλάκα, βρε εσύ Στέλιο. Πόσο μ' αρέσει. Ωραία είναι. Ωραία είναι. Για πες λίγο, μίλα λίγο πιο δυνατά κι εσύ ένα τσικ. Ναι. Για πες τον καημό σου. Ήθελα να πω για τη δική μου ιστορία. Ιστορία, τι ιστορία αγάπης, ιστορία προδοσίας, ιστορία πάθους, τι ιστορία έχεις? Είναι μια ιστορία πάθους και απιστίας. Αχα. Όλα ξεκίνησαν πριν 3 χρόνια. Αχα. Όταν στον ερωτικό μου κόσμο μπήκε μια κοπέλα. Ναι. Ονόματι Άννα. Άννα, ωραίο όνομα. Την οποία την ερωτεύτηκα σφοδρά. Αχα. Στη συνέχεια όμως,
γνώρισε μια άλλη κοπέλα, καθώς περνούσε ο καιρός, τη Δέσποινα. Αχα. Και σιγά σιγά βλέπετε αναπτύχθηκε μια σχέση. Με τη Δέσποινα. Με τη Δέσποινα, ναι, 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 πάντα. Και δεν μπορούσα, ήμουνα σε ένα μεγάλο δίλημα. Ναι, από την Κική και την Κοκό πια να διαλέξω. Και ύστερα από πολύ κόπο και χρόνο, αποφάσισα να μην διαλέξω καμία από τις δύο. Αχα. Και να πάω σε μια τρίτη. Πολύ σοφή η επιλογή σου. Θεώρησα ότι ζήγησα τις επιλογές και θεώρησα ότι το καλύτερο είναι να πάω σε μια τρίτη κοπέλα. Ναι. Και να αφήσω τις άλλες δύο. Πολύ καλά. Ήταν μια σοφή επιλογή, θέλω να πιστεύω. Σοφή επιλογή, ναι, 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 επικροτώ. Αλλά πιστεύω ότι όταν υπάρχουν δύο επιλογές πάντα στη ζωή, πρέπει να επιλέγουμε την τρίτη. Ναι. Και να σκεφτόμαστε πάντα σόφρον. Να σκεφτόμαστε, ναι, να είμαστε σόφρονες. Να είμαστε σόφρονες, πάντα. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Εν πάση περιπτώσει, εσύ με την τρίτη την επιλογή που την επέλεξες, τι έκανες? Δηλαδή, το προώθησες το θέμα, έκανες τα κόλπα σου? Πιστεύω βασικά ότι η τρίτη επιλογή δεν ήταν τόσο καλή όσο ήταν. Ήταν ζόγκ. Ναι, η όσο η Άννα και η Δέσποινα. Όσο η Δέσποινα. Αλλά... Η Δέσποινα, ναι. Πείτε μου, πείτε μου. Ναι, λέω η κουρτίνα, η επιλογή νούμερο 3 ήταν fail, δεν ήταν πολύ καλή. Ναι, δεν ήταν πολύ καλή, αλλά πιστεύω... Ναι, αλλά δεν, πρέπει... δεν μου είπες εσύ, το προώθησες το θέμα, δηλαδή έκανε σχέση με την, με την επιλογή την τρίτη, με την κοπέλα. Ναι, ναι, έκανε και ακόμα μαζί της είμαι. Α, είσαι ακόμα μαζί της. Είμαι ακόμα μαζί της, αλλά το μυαλό σου εσένα πηγαίνει στην Άννα και τη Δέσποινα. Δεν μπορώ να τις ξεχάσω, αλλά πιστεύω ότι δεν μπορώ να γυρίσω πίσω, γιατί... Πώς θα σας το πω, όταν παίρνεις μια απόφαση πρέπει να είσαι σίγουρος για αυτή και δεν πρέπει να γυρνάς πίσω. Φυσικά. Αλλά αν δεν σε καλύπτει, τι κάνεις? Άμα δεν σε καλύπτει. Δηλαδή εσύ δεν περνάς καλά με, με την κουρτίνα τρίτη, τέλος πάντων. Όχι, δεν είπα αυτό. Απλά περνάς. Πιστεύω ότι δεν ήταν τόσο, πώς θα σας το πω, καλές όσο ήταν οι προηγούμενες. Δεν είναι τόσο καλή όσο ήταν οι προηγούμενες. Με τις προηγούμενες είχες σχέση και με τις δύο? Ναι, και με τις δύο. Με την Άννα είχα σχέση 3 χρόνια και με τη Δέσποινα γύρω στον 1 χρόνο. Α, τις κρατάς πολύ ρε παιδί μου εσύ, δεν τις έχεις έτσι? Είμαι, ναι, ναι, είμαι άνθρωπος των σχέσεων. Άνθρωπος των σχέσεων είσαι, εσύ γουτσουνιάρη, σε ακούω. Το χειρότερο είναι το μάθανε. Μάθανε ότι μετά από αυτές, τέλος πάντων, έκανε σχέση με μια άλλη κοπέλα και λογικό είναι. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θυμώσανε, σκάλωσαν, στράβωσαν, τι? Η μία το πήρε πάρα πολύ στραβά. Αχα, ποια? Η Άννα, που είχαμε σχέση 3 χρόνια. Γιατί, δεν ξέρω, δεν μπορούσε να το συνειδητοποιήσει ότι θα μπορούσα να πάω με άλλη γυναίκα να κάνω κάτι άλλο. Ναι. Και άρχισε να με παίρνει συνεχώς τηλέφωνα, να με παρακολουθεί. Ναι. Και αυτή η κατάσταση είχε φτάσει στο απροχώρητο. Πολύ μεγάλο βαθμό απροχώρητο και... Καταλαβαίνετε, αναγκάστηκα να φύγω. Πού πήγες? Έφυγα, άλλαξα πόλη. Μετανάστης, σου λέει ο Στέλιος. Ναι. Ωραία, εν πάση περιπτώσει, αφού εσύ είσαι ευχαριστημένος με την κοπέλα, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα γιατί τα εμπλέκεις όλα αυτά τα πράγματα. Και στο φινάλε, αφού η Άννα είχε αρχίσει και γινόταν ούτως ή άλλως ενοχλητική, κόλλο έκανες και την ξαπόστειλες κιόλας και την έστειλες τέλος πάντων να βρει και αυτή ένα άλλο τέρι. Και εσύ κάνεις τη ζωή σου με την αγαπημένη σου την τελευταία τέλος πάντων. Ναι. Και κανένα πρόβλημα και όλα βαίνουν καλώς. Όλα βαίνουν καλώς, αλλά δεν ξέρω. Ποιο είναι το πρόβλημά σου, Στέλια, από την πλάκα? Είμαι σε δίλημα. Σε δηλαδή, τι δίλημα? Ενώ έκανα την επιλογή μου. Είμαι σε μεγάλο δίλημα και δεν ξέρω πώς να, τι να κάνω, εν τέλει. Δηλαδή, ποιο είναι το δίλημά σου, Στέλια, από την πλάκα? Νομίζω ότι θέλω και τις τρεις. Μα δεν γίνεται, αγάπη. Δεν γίνεται. Να μου λέγες τις θέλω και τις δυο. Κι ας είναι αμαρτωλό, θα έλεγα, οκ, okay, το παιδί είναι... Και τις τρεις τι να τις κάνεις, πού να τις βάλεις καταρχάς, πώς θα ζήσεις τρεις γυναίκες? Πιστεύω... Ίσως τελικά έπρεπε να το σκεφτώ πιο ψύχρεμα και...
Ναι, νομίζω ότι είσαι η περίπτωση νούμερο ένα, ανικανοποίητο βρε Συστέλιο. Νομίζω ότι πρέπει να κάτσεις λίγο, ίσως και λίγο μόνος σου, γιατί μερικές φορές στη ζωή μπορεί η πιο σοφή επιλογή να είναι η τρίτη, αλλά η ακόμα περισσότερο σοφή επιλογή είναι το να μείνεις μόνος σου. Δηλαδή, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα. Μείνετε λίγο καιρό μόνοι σας. Τώρα εσύ είχες 3 χρόνια σχέση, χώρισες, έκανες σχέση με μία άλλη, έκανες και 1 χρόνο με την άλλη και τώρα τσουπ. Όχι και τώρα τσουπ. Και μετά έκανες σχέση με την τρίτη και τώρα έχεις μπλεχτεί. Μα φυσικά έχεις μπλεχτεί. Κάτσε, Χριστιανέ μου, να πάρεις και μια ανάσα. Λέτε ότι. Λέμε. Λέμε, βρε Συστέλιο. Ίσως, μάλλον αυτό είναι το καλύτερο. Αποχή γενικά να. Αποχή. Πρέπει να απέχεις λίγο. Αυτό. Σε βλέπω πολύ προβληματισμένο. Δεν υπάρχει λόγος. Βγες εκεί στην ωραία την πλάκα, πήγαινε κάνε μία βόλτα με τα γατιά που τριγυρνοβολάνε γύρω-γύρω και σκέψου τα πράγματα και θα δεις ότι δεν έχεις όντως τόσο μεγάλο θέμα. Δηλαδή, κλάιν, Στέλιο. Ε? Λέτε. Έμα λέμε. Ωραία, τα λέτε. Τα λέμε ωραία και εσείς τα λέτε ωραία. Λοιπόν, Στέλιο, σκέψου το και θα τη βρεις την άκρη σου, είμαι σίγουρη. Οκ. Okay? Έγινε. Thank you που πήρες, φιλάκια. Bye bye. Έχω γραμμή άλλη. Έχω άλλη γραμμή. Α, δεν έχω άλλη γραμμή τώρα. Λοιπόν, συνεχίζετε να παίρνετε 2-11-55-55-37-5-38. Το βλέπετε συνέχεια στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Θέλω λίγο να μας δείξει ο Κώστας, ο φίλος μας, και τη σελίδα μας στο Facebook. www.facebook.com/ninasnight. Είναι η νέα μας, η νεοαφιχθήσα. New World ήταν αυτό. Σελίδα μας στο Facebook. Λοιπόν, εκεί μπορείτε να κάνετε τα like σας, μπορείτε να κάνετε τα σχόλιά σας, μπορείτε να κοινοποιείτε, μπορείτε να στέλνετε ατάκες φυσικά για το background μου πίσω. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μέχρι αύριο στις 11, που η Νίνα θα ξανάρθει εδώ και θα ξανακάνουμε όλο αυτό το νταβαντούρι μεταξύ μας. Λοιπόν, γιατί η Νίνα's Night κάθε Τρίτη και Τετάρτη, 11 με 1, εδώ στο Ζούγκλα Web TV. Λοιπόν, σήμερα το θέμα μου, ξαναλέω, έτσι να το φέρω το πράγμα στα ίσια του, είναι το η απιστία. Και κάποια στιγμή πριν τα τηλέφωνά μου, εγώ ξεκίνησα και έλεγα τώρα τους λόγους για τους οποίους απιστούν και τα δύο φύλλα. Και οι άνδρες, από τη μία, και οι γυναίκες από την άλλη. Υπάρχουν κοινές συνισταμένες πάντα για τους λόγους τους οποίους τέλος πάντων αναγκάζουν μέσα σε πολλά εισαγωγικά αναγκάζουν άνδρες και γυναίκες να απιστήσουν. Είπαμε είναι η αίσθηση του ανικανοποίητου, είπαμε είναι η ανάγκη για επιβεβαίωση, είπαμε ότι είναι η κοσμοθεωρία. Επίσης, μία πληγωμένη καρδιά από πρώην σχέση, είναι πολύ πιο εύκολο να απιστήσει και να γενικά να κρατάει ένα πολύ πιο φλού τρόπο και τακτική, να έχει μια πιο φλού τακτική απέναντι στις νέες της σχέσεις και γενικότερα έτσι να φέρεται λίγο τσιριμπίμ τσιριμπόμ. Αλλά αυτόν τον άνθρωπο, αρχικά, αν εσύ το γουστάρεις, να ξέρεις ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να τον κατανοήσεις. Αν φυσικά ξέρεις την ιστορία του, αν τώρα σου κάνει τη μία στραβή μετά την άλλη και δεν ξέρεις τώρα και για ποιο λόγο το κάνει αυτό, φίλε μου, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν έχεις μιλήσει με αυτόν τον άνθρωπο, αν σου έχει ανοίξει τα φύλλα της καρδιάς του, αν έχετε μια πιο εσωτερική επικοινωνία και έχεις αντιληφθεί ή σου έχει πει ευθέως ότι κοίτα να δεις, εγώ είχα ένα πρώην ο οποίος με είχε κατακερατώσει, με είχε κάνει, όχι Ρούντολφ, τον Τάρανδο των Χριστουγέννων, κανονικότατα. Και εγώ από εκεί και πέρα τους άνδρες δεν μπορώ να τους πάρω και πάρα μα πάρα πολύ στα σοβαρά και φέρομαι λίγο έτσι, λίγο έτσι πώς λέγεται αυτό, την ξεχνάω αυτή τη λέξη πάντα, είναι κάπως σαν το Δον Ζουάν, αλλά δεν τη θυμάμαι καλά, τέλος πάντων φέρομαι λίγο έτσι πεταχτά, εν πάση περιπτώσει. Τότε λοιπόν, αν εσύ αυτόν τον άνθρωπο τον θέλεις, και θέλεις να σε συνεχίσεις, ρε παιδί μου, να είσαι μαζί του, ούτως ώστε αυτό κάποια στιγμή να έχει ένα υπόβαθρο και ένα επίπεδο και να γίνει σχέση κανονική, θα πρέπει να το κατανοήσεις. Να κατανοήσεις γιατί συμπεριφέρεται έτσι. Τι τον έχει οθήσει να έχει αυτή τη συμπεριφορά και αυτή τη φοβία, γιατί περί φοβίας πρόκειται, αγαπητέ, να κάνει σχέση και να δεθεί. Γιατί πολύ σοβαρός λόγος και πολύ σημαντικός λόγος που οι άνθρωποι απατούν είναι ο φόβος της δέσμευσης, είναι ο φόβος της ρουτίνας και ο φόβος της, ότι θα χάσουν τις ελευθερίες τους και τον προσωπικό τους χώρο και χρόνο.
πάση περιπτώσει. Άρα λοιπόν, εσύ πρέπει να το κατανοήσεις αυτό και να κάτσεις να πιάσεις να εξηγήσεις τον σύντροφο ή τη συντρόφισσα, εν πάση περιπτώσει, και να της πεις ότι κοίτα να δεις. Το ότι βρέθηκε ένας άνθρωπος που την έκανε τη στραβή και σε έκανε να πονέσεις, να κλάψεις και να χτυπηθείς, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι που θα βρεις στη ζωή σου θα έχουν την ίδια λογική και το ίδιο σκεπτικό. Εγώ θα ήθελα, ρε παιδί μου, να έχουμε κάτι πιο σοβαρό, έτσι, πιο αγαπουλένιο, εν πάση περιπτώσει, και να ξέρεις ότι πραγματικά, αν φτάσω ποτέ στο σημείο, αν να κάνω κάτι τέτοιο, να ξέρεις ότι πρώτα και πάνω απ' όλα θα είσαι ενήμερος, ρε παιδί μου, θα είσαι ενήμερη. Δηλαδή θα σου πω ότι κοίτα να δεις, Θανάση, δεν πάει άλλο, Θανάση, δεν αντέχω. Δεν μπορώ, έχω χάσει τις ελευθερίες μου, έχω χάσει τους φίλους μου, έχω χάσει... Τέλος πάντων, έχω χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, Θανάση, και δεν μπορώ άλλο μέσα σε αυτή τη σχέση. Είναι πολύ πιο τίμιο λοιπόν αυτό από το τον Θανάση να τον κερατώνεις και να τον εξευτελίζεις. Γιατί να σου πω και κάτι άλλο τώρα. Δεν θέλω να πάρω θέση σε καμία περίπτωση, γιατί ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει ότι είναι το πιο σωστό. Αλλά επειδή ο κόσμος είναι πολύ μικρός και επειδή δυστυχώς δεν μπορούν να μείνουν όλα κρυφά, δεν μπορείς όλα να τα αφήσεις, ξέρεις, μαθαίνονται τέλος πάντων. Ο Θανάσης κάποια στιγμή θα το μάθει και θα αισθανθεί πάρα πολύ άσχημα και πάρα πολύ μειωτικά. Και οι φίλοι του Θανάση μπορεί να τον κροϊδεύουν. Είναι πάρα πολύ άσχημο τέλος πάντων να είστε σε μια παρέα που όλοι εκτός από τον Θανάση τον έρμο να ξέρουν ότι εσύ την κουνάς την αχλαδιά με τον ένα με τον άλλον, με τον πρώτο τη Χόντα, και ο Θανάσης κοιμάται ήσυχος. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Άρα καλό θα είναι να αποφεύγουμε όλες αυτές τις διαδικασίες, γιατί όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, μην κάνεις ό,τι δεν θες να σου κάνουν. Να φέρεσαι στο σύντροφο, στο φίλο, στην οικογένεια, στον οποιονδήποτε λοιπόν που συναναστρέφεσαι, όπως θα ήθελες να σου φερθούν εσένα. Δεν χρειάζεται έτσι να το χοντρένουμε το πράγμα. Όχι. Όχι. Λοιπόν, τώρα, αν είσαι ο Θανάσης λοιπόν εσύ που ακούς και έχεις καταλάβει ότι η Μερούλα δεν είναι και πολύ σταθερή. Ξεκίνησα και πριν, αλλά έχω χίλια διακοπτή η γυναίκα, να λέω, ρε παιδί μου, πώς θα συνειδητοποιήσεις ότι όντως οι υποψίες σου βγαίνουν αληθινές. Είπα το νούμερο ένα, νομίζω, που είναι... ποιο ήταν το νούμερο ένα που είπα? Α, ότι ενώ, ρε παιδί μου, είχατε κάποιες κοινωνικές επαφές ομού, ξαφνικά η Μέρη είπε, κοίτα να δεις, όπα, εγώ δεν θέλω να πάω στη μαμά σου να περάσω ακόμα ένα καταθλιπτικό απόγευμα, εγώ δεν θέλω να βγω με τις φίλες σου και τους φίλους σου, δεν θέλω, ρε παιδί μου, έτσι να με πολυκυκλοφορείς μαζί με άλλο κόσμο. Αυτό γιατί το κάνει, φίλε μου? Αυτό το κάνει ο άνθρωπος αυτός γιατί έχει ενοχές, γιατί νιώθει πάρα πολύ άσχημα να ξέρει ότι εσένα στο φορεί το κερατί, και θα βγει και με τους φίλους σου, τους γνωστούς σου και την οικογένειά σου. Νιώθεις άσχημα. Γιατί ακόμα και ο τελευταίος του τελευταίου, άνιωθος να είναι ή άνιωθη, ξέρω εγώ, και άνθρωπος που δεν τον νοιάζει κιόλας, να ξέρεις ότι πάντα μέσα του η συνείδησή του του φωνάζει και του λέει ότι αρκετά πια, φτάνει, όχι. Λοιπόν, πάω στη γραμμή, στην επόμενη γραμμή, και σε λίγο θα συνεχίσω τους υπόλοιπους, τέλος πάντων, τον κατάλογό μου. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Η κυρία Νίνα. Η κυρία Νίνα. Καταρχάς, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είστε πολύ καλοί, μου αρέσετε πάρα πολύ. Γίνεται, τι ευγένεια σήμερα, τι ευγένεια, τι είμαστε ευγενικοί εμείς. Τι είμαστε εμείς. Έχετε πολλά χαιρετίσματα από τη Ρόδο καταρχήν. Είμαστε και μεγάλη παρέα, τρία άτομα εδώ πέρα σας βλέπουμε. Μεγάλη παρέα, ωραία. Στη Ρόδο δεν έχω πάει ποτέ, είστε από τη Ρόδο? Όχι, από τα Τρίκαλα είμαι, αλλά σπουδάζω στη Ρόδο. Τέλεια, ωραία η Ρόδος. Ωραία, έχετε ακούσει τι λένε για τη Ρόδο? Τι λένε για τη Ρόδο? Ωραία η Ρόδος. Έτσι λένε για τη Ρόδο? Έτσι λένε, ωραία η Ρόδος. Ναι, ωραία. Για, πώς σε λένε? Κοσμά. Γεια σου, Κοσμά. Λοιπόν, το θέμα μας, όπως πληροφορήθηκα και κατάλαβα από τα λεγόμενά σας, είναι το κέρατο. Είναι το κέρατο, Κοσμά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι το κέρατο το θέμα μου. Έχεις κέρατο? Έχω κέρατο. Ναι. Αλλά συνήθως δεν έχω εγώ το κέρατο. Το έχουν οι άλλοι στη σχέση το κέρατο. Κατάλαβα. Είσαι ο τσιριμπίμ τσιριμπόμεση. Είμαστε λίγο από εδώ και από εκεί.
ποιοι είσαστε? Μιλάς εξ ονόματος όλων, εσύ τώρα? Μιλάω εκ μέρους του 90% των ανδρών. Α, ναι, σωστά, ωραία. Για πες. Θέλετε να σας πω μια ιστορία στην οποία δεν ήμουν εγώ αυτός που κεράτωσε, αλλά ήμουν ο κερατάς? Α, θα ήθελα έτσι να κάνεις την ανατροπή και να πεις κάτι διαφορετικό. Για πες. Να σας πω το... αυτό που έχει, έρθει αντίθετο με το ήθος μου. Το ήθος σου εσένα είναι τώρα να κερατώνεις και ξαφνικά βρέθηκε αυτό, μία... Αυτό είναι πολύ ηθικό, κυρία Νίνα. Είναι πάρα πολύ ηθικό το να κερατώνεις. Έτσι λέτε. Έτσι λέμε εμείς. Έτσι λέτε. Για πείτε. Ή 90%. Εσείς 90%. Λοιπόν, ήμουνα, όταν ήμουνα μικρός και δεν ήξερα πολλά πράγματα από γυναίκες και από σχέσεις. Και τα είχαμε μία κοπέλα, είχαμε μακροχρόνια σχέση ενός χρόνου. Τα πηγαίναμε όλα καλά, όλα όμορφα, είμαστε ένα αγαπημένο ζευγάρι. Και πώς που μια μέρα βγαίνω έξω και βλέπω την κοπέλα να φιλιέται με ένα αγόρι. Στα καλά του καθουμένου, βρεσί Κοσμά μου. Στα καλά του καθουμένου. Εγώ είχα πάει για καφέ, μη γνωρίζοντας ότι αυτή είναι έξω, θεωρώντας πως είναι για μάθημα στο φροντιστήριο. Και βγαίνω έξω και τι να δω, τη βλέπω μπροστά μου με έναν άλλον να φιλιέται. Ναι. Ένιωσα πολύ άσχημα εκείνη τη στιγμή. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου, που λέει και ο λαός. Έτσι ακριβώς. Και τι να κάνω, δεν της λέω τίποτα. Αυτή δεν με είδε κιόλας και εξαφανίστηκα. Ναι. Χωρίζουμε με την κοπέλα και μετά από μια εβδομάδα είχα βγει έξω εγώ με έναν ξάδερφό μου. Δεν τον ξέρετε, είμαι σίγουρος. Πού να τον ξέρω, Χριστιανέ μου, τον ξαδερφό σου? Λέω μήπως τον ξέρετε, γιατί παίρνει γι' αυτό στην εκπομπή σε συνέχεια τηλέφωνα. Α, ναι. Ναι, τον λέω, Ιωάννη. Λέω, οικογενειακά σας έχω πάρει εσάς. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Τον ποδηλάτη. Πλάκα μου κάνεις, είσαι ο ξάδερφος του ποδηλάτη. Καθόλου, από αυτόν πληροφορήθηκα για την εκπομπή σας. Τον ποδηλάτη, τον αγαπώ. Φυσικά. Φυσικά. Και βγαίνω έξω που λέτε με τον ποδηλάτη, με τα ποδήλατα είχαμε βγει κιόλα. Ναι. Και την ξαναβλέπω έξω στο μαγαζί με το αγόρι της. Α, έγινε και νόμιμος αυτός. Έγινε και νόμιμο. Mm-hmm. Ναι. Και λέω στον ξάδερφό μου, του λέω, ξάδερφε, αυτή πρέπει να με θέλει ακόμα. Πρέπει να είναι ερωτευμένη μαζί μου, δεν εξηγείται αλλιώς, γιατί με κοιτάει. Εσύ το κατάλαβες, βρε ξάδερφε, του ποδηλάτη? Το είχα καταλάβει αυτό, διότι με κοιτούσε επίμονα, θα έλεγα. Πολύ επίμονα, τόσο επίμονα που έβγαλα λάθος συμπεράσματα τελικά. Α, τελικά δεν σε ήθελε. Τελικά όχι, γιατί αυτή το άκουσε, καθόταν και στο δίπλα τραπέζι και το είπα κάπως δυνατά, γιατί έχω ανεβασμένα τη σύμπερ στη φωνή μου. Ναι. Και με κοιτάει και μου λέει, ακόμα έτσι χαζός είσαι? Έτσι σου είπε. Έτσι μου είπε αυτή η κοπέλα. Και εγώ τι να κάνω, τρελάθηκα, λέω, Παναγία μου με άκουσε. Εσύ τι είπες, τι απάντησες? Ναι, έτσι πως με θυμάσαι. Της λέω, καλά κι εσύ ακόμα τόσο αφελής είσαι. Αυτός ο άντρας δεν σε αγάπησε ποτέ στη ζωή του. Αυτός σε ήθελε μόνο για να ικανοποιεί τις ορμές του, έλεγα. Πολύ τα θέτεις, πολύ τα. Αυτός ήταν μπροστά και συμφωνούσε και έλεγε, ναι, μα φυσικά γι' αυτό σε θέλω μόνο, της έλεγε η κοπέλα μου. Έτσι της έλεγε η κοπέλα μου. Ναι, αλλά αυτή νόμιζε ότι της κάναμε πλάκα και δεν έδινε σημασία. Α, ήταν λίγο χαζοβιόλα. Ναι, ήταν λίγο. Ήταν από αυτές τις κοπέλες που δεν πάνε καλά στα μυαλά τους και δεν καταλαβαίνουν κάποια πράγματα. Ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Και τι να κάνω, εγώ μετά λέω, άστο που δειλάτε, ξάδερφε, λέω, πάμε να φύγουμε. Λέω, δεν μπορώ, δεν βάζει καρδιά μου αυτό που αντίκρισε σήμερα. Το δεν σπουδαίο μπορούσες, φαινόμενο. Πού να μπορέσεις τώρα εσύ να την έχεις αυτή ένα χρόνο και ξαφνικά να κάθεστε δίπλα-δίπλα εσύ, αυτή, ο ποδηλάτης και ο καινούριος σύντροφος. Μα δεν γίνεται. Όπως τα λέτε, κυρία Νίνα μου, ένα χρόνο και τι κατάλαβα, τα μούτρα μου έφαγα. Μα, φίλε μου. Ναι, και για πέσει η συνέχεια της ιστορίας ποια είναι? Θέλω να ακούσω εξελίξεις, θέλω να ακούσω ζουμί. Δεν έχουμε. Ναι, το ζουμί είναι, ποιο είναι το ζουμί? Πηγαίνω στο σπίτι και την ώρα που ανεβαίνω τα σκαλιά ακούω μια λάπτα σπάει. Κοιτάω πάνω, ανασηκώνω το κεφάλι μου, σπάει και ο καθρέφτης που είχα από πίσω. Βρε τι συμβαίνει, βρε τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Ο Γιάννης μου λέει, ο ξάδερφός μου λέει, καλά βρε. Ντύθηκε θάρανδος πασχαλιάτικα. Λέω, τι εννοείς? Μου λέει, έχεις κάτι κέρατα πάνω στο κεφάλι σου. Στο κρανίο σου, λέει, τα κέρατα του κρανίου έχεις. Ήτανε τόσο εμφανές, λοιπόν, Κοσμά. Ήτανε τόσο εμφανές. Τόσο εμφανές. Αυτό, κυρία Νίνα μου, όμως με επηρέασε στην συνέχεια της ζωής μου, στην ψυχολογία μου και στο ήθος μου. Έγινα ανήθικος.
από αυτό, είναι αυτό που έλεγα, Κοσμά, πριν λοιπόν. Κοίτα να δεις τώρα. Είναι ακριβώς αυτό που έλεγα πριν. Ότι όταν εσύ έχεις βιώσει μια κατάσταση τραυματική, λοιπόν, όταν εσύ την είχες αυτή που σου φέρθηκε όπως σου φέρθηκε, εν πάση περιπτώσει, εσένα μετά άλλαξαν τα δεδομένα σου. Και εκεί που ήσουν πιστός και ταπεινόφρον, λοιπόν, ξαφνικά ξεάφτωσες κι εσύ. Και είπες, όχι, εδώ πληρώνονται όλα. Ακριβώς αυτό είπα. Είπα, εγώ είμαι παιδί πράο. Και την επόμενη μέρα ξυπνάω και λέω, όχι, δεν είμαι παιδί πράο. Όλη η κοσμοθεωρία μου ανατράπηκε. Ήρθαν τα πάνω κάτω. Ο ήλιος έγινε φεγγάρι και η μέρα έγινε νύχτα. Ακριβώς. Και μετά έγινε ένας σκοτεινός και σκυθροπός άνθρωπος, θα έλεγα. Ναι. Και από τότε έβγαλα ένα συμπέρασμα. Και το συμπέρασμα αυτό είναι ότι καλύτερα να κερατώνεις εσύ παρά να σε κερατώνουν. Γιατί έτσι πληγώνεσαι λιγότερο. Ακριβώς. Ακριβώς. Τα λες πολύ ωραία, εξαιρετικά. Η οικογένεια όλη κυμαίνεται σε τέτοιους ρυθμούς, βρε Κοσμά μου. Σε τέτοιους και χειρότερους, θα έλεγα, αλλά δυστυχώς δεν εκφραζόμαστε όπως θα εκφραζόμασταν στις προσωπικές μας, στους προσωπικούς μας διαλόγους. Διότι υπάρχουν και άνθρωποι στον αέρα που, εντάξει, δεν μπορούν να ξέρουν, ας πούμε, τα προσωπικά μας ολόκληρα, έτσι δεν είναι? Μπαρδόν. Λέω ότι δεν μπορούμε να τα βγάζουμε όλα στη φόρα, λέω, γι' αυτό τα κρατάμε τα περισσότερα μέσα μας. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Τι πολύ σωστά λέω εγώ, τι μα με έχει πάρει εμένα η μπάλα. Όχι, βρε Κοσμά, εδώ πέρα ξεγυμνωνόμαστε, εδώ πέρα λέμε ό,τι νιώθουμε, ό,τι μας προβληματίζει, ό,τι μας πονάει. Δηλαδή να είμαι τσίτσιδος όταν μιλάω στην εκπομπή, να ξέρω. Κοσμά, φαίνεται μόλις προδόθηκες ότι είσαι εξάδερφος ποδηλάτου. Ειλικρινά, ειλικρινά. Προδόθηκα, ε. Δηλαδή, αυτή η λεπτή εσάνς χιούμορ που έχετε και εσύ και ο Ιωάννης, ο ποδηλάτης, κάθε φορά που παίρνετε. Δηλαδή, παρακαλώ, παρακαλώ, τι να κάνω. Λοιπόν, εύχομαι όλο να πάνε καλά. Θα σου δώσω εγώ τώρα μία τύπου συμβουλή. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Εντάξει, το λέω και το ξαναλέω και θα το ξαναματαλέω. Επειδή βρέθηκε μία σουλτούκο, δεν σημαίνει ότι όλες οι υπόλοιπες είναι τέτοιες. Αυτή ήταν και λίγο μπουνταλάς. Μπαρδόν, τι? Ήταν και λίγο μπουνταλάς. Αυτή ήταν έτσι πονηρούλα τσαχπίνα μπουνταλάς. Έτσι. Ήτανε λίγο... Ήταν περίεργη. Ήταν περίεργη. Ήταν περίεργη. Το καταλαβαίνω. Φαινόταν ότι κάτι έτρεχε. Ναι, ναι, ναι. Το μυρίστηκα και μου έλεγε η μαμά μου. Βρε, Κοσμά μου, λέει, εσύ παιδί της πλάκας δεν είσαι. Πώς πιάστηκες από τη μύτη σαν έξυπνο πουλί? Κι όμως πιάστηκα, της λέω. Μητέρα, τι να σου πω, είχες δίκιο, είχες. Είχες ένα μεγάλο δίκιο. Μ' αρέσουν πολύ οι συζητήσεις, μητέρα Σίου. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Α, η μητέρα μου τα ξέρει όλα. Τα λέμε όλα ανάμεταξύ μας. Καλά κάνετε. Μπράβο, Κοσμά. Έτσι πρέπει να τα μοιράζεσαι με τη μαμά αυτά που σε απασχολούν. Και μετά, κυρία Νίνα, ξέρετε τι μου συμβούλευσε η μητέρα μου για αυτή την κοπέλα? Θα ήθελα να ακούσω. Μου λέει, εσύ, Κοσμά, είσαι από τι με οικογένεια? Δεν δέχομαι αυτή η τυποτένια να αμαυρώνει το όνομα της οικογένειάς μας. Πολύ σωστά. Έτσι μου είπε η μητέρα μου. Και λέω, μα καλά, μητέρα. Πρόσεξε το στόμα σου, πώς μιλάς έτσι? Θα μας περάσουν για τίποτα κακούς ανθρώπους, θα μας περάσουν για κλέφτες, της λέω. Μου λέει, όχι, γέ μου, αυτή η κοπέλα μας ατίμασε. Μας ατίμασε, λέει. Ρε, τι, τι προτείνεις να κάνω? Τι παίρνετε, οικογενειακός? Σας παρακαλώ πολύ, κυρία Νίνα, μην μιλάτε έτσι για την οικογένειά μας. Μας ετοιμάζετε. Όχι. Δεν σας ετοιμάζω, σας αγαπώ. Σας αγαπώ, τα λέτε εξαιρετικά. Έχετε ένα δικό σας καθαρά τρόπο να ομιλείτε και να λέτε τα πράγματα έτσι όπως πρέπει να υποθούν. Έτσι όπως πρέπει να υποθούν. Κοσμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που εκάλεσες στην εκπομπή. Α, εγώ σας ευχαριστώ σήμερα που με δεχτήκατε. Μπαρδόν. Λέω, σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε, λέω. Που με αφήσετε να μιλήσω, να πω τον πόνο μου. Γιατί και εγώ πονεμένο παιδί είμαι. Ναι, ναι, Κοσμά μου. Λοιπόν, Κοσμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μου. Τα φιλιά μου στον εξάδελφο, τον αγαπητό ποδηλάτη. Τα φιλιά μου και στη Ρόδο. Τα φιλιά μου γενικότερα. Ευχαριστώ, Κοσμά. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλάκια, Κοσμά. Γεια σας, κυρία Νίνα. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας. Τι πόσο μ' αρέσουν αυτά τώρα που είδες, παίρνει ο ένας ξάδελφος, παίρνει τον άλλον, παίρνουν τηλέφωνο, λένε τον καημό τους, λένε τον πόνο τους, προωθείτε το πράγμα. Έτσι, φίλοι μου, προωθήστε το κι εσείς. Από τον ξάδελφο, τη θεία, τη γιαγιά, όλους, βάλτε τους στη λούμπα να παίρνουν τηλέφωνα. Να παίρνουν τηλέφωνα εδώ στην Νίνα. Να τους λύσουμε το πρόβλημά τους, να προσπαθήσουμε έτσι να τα φτιάξουμε τα πράγματα. Όλα. Λοιπόν, 2, 11, 55, 55, 37 και 538 και η καινούργια μου σελίδα στο Facebook, www.facebook.com/ninasnight. Περιμένω τα κόλπα σας και εκεί και μέσω Facebook και πηγαίνω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Όχι, δεν θέλω διάλειμμα, θέλω τραγούδι. Θέλω να πάω σε ένα τραγούδι, στο τραγούδι νούμερο 2 και ξανά σε πολύ πολύ λίγο έρχομαι. Το τραγούδι. Δεν ξέρω τι έγινε. Λίγο ξαφνιαστήκαμε όλοι εμείς εδώ. Έτσι γίνονται αυτά τα τρατατζού μου γενικότερα. Έχω γραμμή. Λίγο έχει πια πάει και εμένα η ψυχή μου λίγο προς τα πάνω. Εν πάση περιπτώσει, για να ακούσω τη γραμμή. Γραμμή μου. Ναι. 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 Μπαρδόν. Ρανίνα. Καλησπέρα, ποιος είναι? Ο Τάκης είμαι. Γεια σου, Τάκη. Από το Περιστέρι. Γεια σου, Τάκη, από το όμορφο το Περιστέρι. Τάκη. Τι κάνεις? Καλά,
καλά, είμαι εδώ στον αγώνα. Εσύ. Τι για την εκπομπή σου καταρχήν. Ορίστε. Νίνα, με ακούς? Ναι, σε ακούω, Τάκη. Είναι το σήμα λίγο περίεργο. Κάνει κάτι παρεμβολές. Είναι λίγο περίεργο. Για πες τι μου είπες. Τάκη. Νίνα. Έλα, Τάκη. Πού είσαι, Τάκη? Έλα, σ' ακούω, σ' ακούω, Νίνα. Τώρα σ' ακούω. Συγχαρητήρια, ξαναλέω, για την εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Τάκη. Τάκη, πήγαινε σε ένα μέρος που να έχει σήμα. Στο μπαλκόνι. Ναι, νομίζω. Τώρα είναι καλύτερα. Τώρα είναι πολύ βελτιωμένα. Είναι, είναι. Για πες, Τάκη. Μήπως να βγω έξω, λες καλύτερα να μιλάω καλύτερα. Έλα, βρε, Σιτάκη. Βγες έξω. Πήγαινε κάπου που να έχει σήμα. Βάλε το μπουφάν σου και βγες στο μπαλκόνι. Τάκη. Δεν θα ακούς. Έλα, ρε, Τάκη. Έλα, βρε, Σιτάκη, τώρα. Έλα, ναι. Σ' ακούω, σ' ακούω. Σ' ακούω, κι εγώ σ' ακούω. Για πες. Τάκη. Τάκη, θέλεις, Τάκη, να καλέσεις από ένα σταθερό που να έχει σήμα. Νίνα, μ' ακούς τώρα? Έλα, ρε, Τάκη, ναι. Έλα, τώρα πιάσα σήμα. Ωραία, για πες. Λοιπόν, ας κλείσουμε λίγο τον Τάκη. Και ο Τάκης σας πάρει από ένα σταθερό, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί αυτό τώρα δεν γίνεται. Ναι, Τάκη, μ' ακούς, ναι, να σ' ακούω. Πες μου, Τάκη, όπως έχασα. Εγώ είμαι, όπως ακούω. Απλά κόβεσαι. Έλα, Τάκη, εγώ εδώ είμαι. Εγώ έχω σήμα. Να δώσω ένα σταθερό. Τι να δώσει ένα σταθερό. Τάκη. Λοιπόν, ο Τάκης γκρεμοτσακίστηκε, όπως όλοι καταλάβαμε. Δεν πειράζει, ζωντανές εκπομπές είναι αυτές. Τι έλεγα εγώ, δεν πτωούμε. Έχω πουρδουκλωθεί με το καλώδιο λίγο του τρελού σήμερα. Είναι η Τρίτη, παιδί μου, σου λέει, που δεν με θέλει. Δεν με πάει καλά η Τρίτη. Λοιπόν, τι έλεγα. Έλεγα, λοιπόν, συνεχίζω εγώ τώρα τον τελείριο. Έλεγα ότι, για να καταλάβεις, ρε παιδί μου, να μπεις έτσι στο τρυπάκι του ότι σε κερατώνει. Έδωσε το πρώτο στοιχείο. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι σταματάει να θέλει επαφές με τους δικούς σου, με τους φίλους σου, με την οικογένειά σου κλπ. Όταν ξαφνικά, λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος έτσι ανάψει και αναζωπυρώσει τη σχέση του με το τηλέφωνό του και είναι με ένα κινητό στο χέρι, προέκταση. Λοιπόν, τότε τα πράγματα κάπου δεν πάνε καλά. Τότε κάτι γίνεται. Τότε μήπως πρέπει να αρχίσει να αναρωτιέσαι αν όντως απιστεί. Αν όντως είναι αυτός ο άπιστος. Και έχω και μια μίγα εδώ στο στούντιο. Τέλεια. Είναι η Τρίτη η γρυσούζα, σου λέει. Λοιπόν, και τι έλεγα. Έλεγα, λοιπόν, αυτό. Τρίτον, αν αρχίζει ξαφνικά από το πουθενά και προσέχει πάρα πολύ τον εαυτό του, γιατί σε όλες τις ελληνικές ταινίες υπάρχει αυτό και ο σοφός ο λαός πάντα ξέρει. Όταν, λοιπόν, αλλάζει βρακή κάθε δεύτερη μέρα, ενώ άλλαζε κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα, μπανιαρίζεται, κολονιαρίζεται και φτιάχνεται διαρκώς και συνέχεια, τότε κάτι πάει στραβά. Τότε κάπου πρέπει να το ψάξεις το θέμα, γιατί είναι φυσικά. Πρέπει να αλλάζει βρακή και πρέπει να κάνει και μπάνιο. Αλλά όταν το κάνει με ιδιαίτερο ζήλο, ενώ δεν σε είχε συνηθίσει, γιατί δεν ήταν και πάντα έτσι μοσχομυριστός και καθαρένιος, τότε κάπου τα πράγματα έχουν μπερδευτεί. Επίσης, όταν έτσι έχει χάσει κάθε ενδιαφέρον του για σένα, όταν δεν σε προσέχει, όταν είναι λίγο και σαν να μην είσαι και εκεί μερικές φορές, όταν του μιλάς και αλλού βαρούν τα τούμπανα, αλλού χορεύει νύφη, τότε πάλι οι υποψίες σου πρέπει να αναζωπηρωθούν. Επίσης, όταν γκρινιάζει διαρκώς και συνεχώς, όταν είναι με μια μύρλα, με μια μουρμούρα στο στόμα, όταν όλα του φταίνε, όταν όλα τον εκνευρίζουν, τότε ψάξου, ψάξε το κεφάλι σου, ψάξε το. Γραμμή. Νίνα. Ναι. Ναι. Τάκη, εσύ είσαι πάλι. Έλα, Νίνα, τι έγινε. Λοιπόν, Τάκη, ελπίζω. Βρεθήκαμε. Να βρει και σήμα, επιτέλους. Επιτέλους. Βρήκα σήμα. Βρήκε. Χαίρομαι, δεν φαντάζεσαι πόσο χαίρομαι, Τάκη. Έπρεπε να δώσω το σταθερό, γιατί καταλαβαίνεις εδώ στο Περιστέρι, εμείς είμαστε γούβα. Βαθιά γούβα. Γούβα, ναι. Για πες, βρεσί, Τάκη, από τη γούβα. Τι να πω, Νίνα μου, εγώ άκουσα το θέμα της εκπομπής. Βέβαια, το δικό μου πρόβλημα είναι νευρολογικό. Τι ψυχωτικό, πες το πως θες. Εγώ νευρολογικό το λέω. Έτσι το λες εσύ. Για πες να δω πως θα το πω κι εγώ. Λοιπόν, ναι, πώς να αρχίσω. Σκουμπωθώ. Απ' την αρχή να αρχίσεις.
Κοίτα, και τώρα που σου μιλάω, Νίνα μου, είναι λίγο δύσκολο για μένα. Τι σου συμβαίνει, Τάκη? Έχω πρόβλημα με τα νεύρα μου. Έχεις νεύρα? Πολλά. Πολλά. Πολλά, πολλά νεύρα. Για ποιο λόγο τα έχεις? Τις περισσότερες φορές μου τα προκαλούν οι άλλοι. Για πες, Τάκη, τι σου κάνουν, αγόρι μου, ποιος ενοχλεί? Με ενοχλούν οι πάντες. Οι πάντες, από τη μάνα σου μέχρι τον μπροστινό, στο φανάρι. Κυρίως στο φανάρι, εκεί γίνεται η δουλειά, η άσχημη. Το μακελιό γίνεται εκεί. Εκεί γίνεται μακελιό, το ναι. Το μακελιό, ναι. Για πες. Τίποτα, μερικές φορές πηγαίνει να τσακωθώ έξω στον δρόμο, να τσακωθώ σε διάφορα πάρτι. Καταλαβαίνεις πώς είναι η κατάσταση? Όχι, δεν καταλαβαίνω, Τάκη μου. Δεν καταλαβαίνω, γιατί θέλω να μου το θέσεις έτσι λίγο πιο σφαιρικά το ζήτημά σου. Εσύ μου είπες έχεις πρόβλημα νευρολογικό. Θέλω να κάνω ένα παράδειγμα, να καταλάβεις καλύτερα. Θα ήθελα. Λοιπόν, ήμουνα πρόσφατα σε ένα πάρτι μιας φίλης. Ναι. Είχε τα γενέθλιά της. Να τη χαίρεσαι. Να σε καλά, Νίνα μου. Σε ευχαριστώ. Και είχα πάει με την κοπέλα μου εκεί. Α, έχεις και κοπέλα. Ναι, Νίνα μου. Ναι, Τάκη. Λοιπόν, ενώ περνούσαμε πολύ ωραία στο πάρτι της κοπέλας. Περνούσατε ωραία, ναι. Ναι, υπήρχε ένας τύπος, ο οποίος με πολύ θράσος την πλησίαζε, της μίλαγε και να είμαι κι εγώ μπροστά και να συνεχίζει και να συνεχίζει. Και τι της έλεγε? Τι της έλεγε κι εσύ τώρα, λες και είμαστε μικρά παιδιά. Εντάξει, κάποιες φορές που την πετύχαινε μόνη της, της έλεγε, της το πήγαινε πρόστιχα, της έλεγε πρόστιχα. Πρόστιχα δεν της έλεγε, αλλά της το πήγαινε εκεί που καταλαβαίνεις. Στο πρόστιχο. Ναι, στο πρόστιχο. Ναι. Στο πρόστιχο. Σε φάση δώσε μου το κινητό σου, δώσε μου το... και τα λοιπά. Ναι. Και έγινε αυτό μία, δύο, τρεις. Και το πήρες εσύ. Και λες, όπα ρε φίλε. Και λέω, κάτσε ρε μαλάκα, πόσο άλλο. Βρετάκι, πιπέρι, τζιζ. Λοιπόν, παίρνεις την πρώτη κίτρινη, Τάκη, για να ξυγιόμαστε. Την πρώτη κίτρινη, μόλις πήρες. Καλώς. Ναι. Θα προσπαθήσω να συγκρατήσω τα νεύρα μου. Έχουμε νεύρα. Είπαμε. Έξι εσύ νεύρα, μην την πληρώσω εγώ. Ναι. Λοιπόν, και εκεί στα τελευταία του πάρτι, ο τύπος έχει κάτι στα κάγκελα και είναι και η δικιά μου εκεί και αρχίζει και τη μιλάει. Αφού χορεύαμε. Ποιος χόρευε εσύ με την κοπέλα σου? Όχι, ναι, ο τύπος. Με την κοπέλα μου, ναι. Εσύ και έρχονταν και αυτός και χόρευε ανάμεσά μας. Όχι, και αν σου φαίνεται περίεργο. Χανότανε και λιγνιζότανε. Σπασμωδικά. Σπασμωδικά. Το σπασμωδικά πώς είναι στο χορό? Και λέω, Τάκη, συγκρατήσου. Τάκη, συγκρατήσου. Τάκη, ναι. Μη θα πολυλογώ. Όπως τον βλέπω και έχουν κάτι εκεί πέρα και μιλάνε. Δηλαδή, κουνιόταν εκεί η δικιά σου. Πώς? Κουνιόταν εκεί η δικιά σου, μίλαγε. Όχι, καμία σχέση, Νίνα μου. Απλώς από ευγένεια, ρε παιδί μου, τύπου ναι, θα σου μιλήσω. Είχε κάτι εκεί πέρα η δικιά μου και αυτός πήγε και της μίλησε. Ναι. Στο άκυρο. Αχα. Λοιπόν, και είχε ένα κίτρινο κουβά εκεί πέρα. Τι είχε? Είχε ένα κίτρινο κουβά, λέω, που τον χρησιμοποιούσαν για σκαμπό. Τον κουβά. Ναι, ναι. Ήταν γυρισμένος ανάποδα και τον είχαν και σκαμπό. Και καθόντουσαν. Ναι. Και τον παίρνω τον κουβά που λες, τον πλησιάζω και τον φέρω στο κεφάλι. Δεν με έβλεπε αυτός. Τον κουβάδιασα κανονικά, τον καπέλωσα, πώς το λένε. Του έφερες το κουβά στο κεφάλι. Ναι. Του τον πέταξες, χρυσέ μου. Τον έτσι, του. Μπήκε όλος μέσα στο κουβά, τελείωσε. Κούμποσε στον κουβά. Σοβαρά. Ναι, σοβαρότατα. Λέω να σου κάνω πλάκα. Live έχω και αποδείξεις. Και μετά τι έγινε, ο κουβαδοφόρος τι έκανε, πώς αντέδρασε? Ο κουβαδοφόρος, επειδή είχε πιει, βγάζει τον κουβά, πέφτει ο κουβάς από κάτω, από τον μπαλκόνι, γιατί ήμασταν και ψηλά. Έπεσε κάτω τον μπαλκόνι ο κουβάς, ναι. Ναι. Και
στη συνέχεια. Και σου όρμηξε. Στη συνέχεια. Όχι, δεν μου όρμηξε. Τι έκανε, έφαγε τον κουβά και δεν μίλησε. Γυρνάει και μου ζητάει τα ρέστα. Ποια ρέστα, δηλαδή τι, γιατί το έκανε αυτό. Και του λέω, εγώ θες και ρέστα. Όχι και ρέστα. Τέλος πάντων, εκεί άρχισα και ανέβαζα εγώ. Ανέβαζα. Τούρκος σου λέει ο Τάκης. Ναι. Ναι. Και εκεί που πήγα να του ορμήξω, με τραβάνε δύο-τρεις, ναι. Ήταν κι άλλοι στη μέση. Ναι. Και τη γλίτωσε ο τύπος. Ναι. Και μετά έφυγε μετά από λίγο. Αυτό ήταν ένα περιστατικό από τα πολλά που έχουν γίνει. Για πες μου κι άλλο ένα. Τώρα πρέπει να στα πω και όλα, δεν καταλαβαίνεις. Θα ήθελα να ακούσω άλλο ένα, ρε παιδί μου. Άλλο ένα τύπου, αυτό είναι για την κοπέλα σου. Και να σου πω κάτι, δεν είναι και πολύ τραβηγμένο. Δηλαδή, οποιοδήποτε τώρα να του την πειράζανε, έτσι την κοπέλα και να της φερόταν, έτσι να της την πέφτανε τόσο απροκάλυπτα, νομίζω παρόμοια θα αντιδρούσε. Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ ακραίο το περιστατικό. Όχι, δεν είναι ακραίο. Απλά επειδή μερικές φορές και εγώ είμαι λίγο ακραίος, λέω συγκρατήσου, Τάκη. Συγκρατήσου, βρε Τάκη. Ναι. Άλλο περιστατικό δηλαδή σε φάση. Συγκρατήθηκα πολύ όμως, νομίζω. Ναι. Ρε παιδί μου, εσύ το κάνεις αυτό και για άλλους λόγους. Δηλαδή πέραν της κοπέλα σου, με φίλους σου. Ναι, εγώ το κάνω για άλλους λόγους. Για λόγους όπως για παράδειγμα. Επειδή η δουλειά μου είναι εμένα να οδηγάω πολλές ώρες. Είσαι φορτηγατζής? Όχι, είμαι σε τζις είμαι. Ταξιτζής είμαι. Ταξιτζής. Ναι. Και ναι. Όπως καταλαβαίνεις μου τυχαίνουν μερικά περιστατικά. Σου τυχαίνουν έτσι να σε ενοχλεί ο κόσμος στο δρόμο? Ναι. Και τι κάνεις? Εκεί τι κάνεις? Βγαίνεις έξω και μπλακώνεσαι? Δυστυχώς ναι, Κατερίνα. Ξύλο. Ναι. Μουνίδια. Ναι. Κλωτσίδια και τα μια φορά ήμουνα στον Γκάζι. Ναι. Αυτό έχει γίνει πριν κάνα εξάμηνο. Ναι. Και εκεί που προχώραγα και έχω πάρει κόσμο, μου κόρνα ένας από πίσω, τον εμποδίζω. Τον εμπόδιζες μάλλον. Δεν τον εμπόδιζα. Εντάξει Τάκη, μην εξάφτεσαι. Δεν τον εμπόδιζε γιατί καταλαβαίνεις πως είναι και οι δρόμοι, καταλαβαίνεις πως είναι... Χάλια οι δρόμοι, Τάκη, χάλια. Χάλια οι δρόμοι. Χάλια. Πώς θα κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Έμα. Ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει. Κορνάρι μία, κορνάρι δύο. Και του λέω, τι θες ρε. Και ερχόμαστε παράθυρο με παράθυρο. Εγώ δηλαδή βλέπω το παράθυρο του συνοδηγού. Ναι. Και όπως έχει ανοίξει και μου ζητάει τα ρέστα αυτός, του πιάνω τη μούρη μου και του την κατεβάζω κάτω. Πού έφτασες ρε Σιτάκη τώρα να του πιάσεις έχει τη μούρη? Έχει έρθει αυτός δίπλα μου. Ναι, αλλά αυτός ήταν ο οδηγός, δεν ήταν ο συνοδηγός. Ναι, ο συνοδηγός όπως εγώ είμαι δεξιά βγαίνει αριστερά και είμαστε παράθυρο με παράθυρο. Και ο συνοδηγός... Α, εσύ τη μούρη του συνοδηγού έπιασες, ναι, όχι του οδηγού. Τι σου έφταιγε ο συνοδηγός, Χρυσέ μου? Ναι. Ο συνοδηγός τι έφταιγε? Έβριζε κι αυτός. Αυτόν έπιασες, αυτόν βρήκες, αυτόν τράβηξες. Ναι. Λοιπόν, και μπαίνει μπροστά μου αυτός και τραβάει χειρόφρενο. Τραβάει χειρόφρενο. Ναι. Και κατεβαίνει κάτω. Δεν προλαβαίνω εγώ να κατεβώ κάτω. Τρώω δύο μπουκέτα στη μούρη. Σε χτυπήσανε, Τάκη μου. Σε λαμβώσανε. Ναι, Νίνα. Με χτυπήσαν. Και για καλή μου τύχη όμως, γιατί ήταν δύο. Για καλή μου τύχη. Εσύ τις έτρωγες και τις δύο. Από τους δύο. Εγώ δεν προλάβαινα να βγω έξω, ήμουνα μέσα στο ταξί. Α, σε ματσουκώνανε μέσα από το ταξί. Ναι. Και εκεί που είμαι μέσα. Ναι. Ξαφνικά σκάει μύτη ένας φίλος. Ναι. Γιατί του είχα πει να μου φέρει ένα σάντουιτς γιατί πίναγα. Ναι. Σου δίνει το σάντουιτς τέλος πάντων. Ναι. Για καλή μου τύχη, το βλέπει το περιστατικό και έρχεται και βουτάει τον έναν και τον κρατάει. Και εσύ βγαίνω, εγώ καταφέρνω, βγαίνω από το ταξί, πιάνω τον έναν, τρώω δύο μπουνιές, πέφτουμε κάτω μαζί, ήταν και ψηλός κι αυτός, στο ύψος μου λίγο πιο ψηλός από μένα περίπου. Και εμείς από λίγο τον βάζω από κάτω, τον έχω από κάτω. Κυλιώσαν το τώρα εσείς οι δυο στο δρόμο. Ναι, ήταν καράφλας αυτός, τέλος πάντων. Στο μεταξύ όμως... Και του κοπάνισα το κεφάλι, του άνοιξε λίγο το κεφάλι και το κοπάνισα στην άσφαλτο.
Γενικά έχουν γίνει πολλά τέτοια περιστατικά. Συγγνώμη, Βρεσιτάκη μου. Εκεί εσείς κοπανιόσασταν. Ωραία, εντάξει, το θέλετε, το κάνατε. Εσύ είχες κόσμο μέσα στο ταξί. Ναι, δυστυχώς. Ο κόσμος που πήγε, τι έκανε. Έχασα και την ταρίφα, δυστυχώς. Φύγανε, σε παρατήσανε. Φύγανε, ναι. Στα κρύα γίνανε Λούις. Ακόμα τρέχουνε. Ακόμα. Τρομάξαν οι άνθρωποι. Τρομάξανε. Τέτοιο μάχημο ταξιτζή δεν έχουν ξαναδεί, μάλλον. Ναι, καταλαβαίνω. Οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, εσύ είσαι έτσι, έχεις μία. Δεν μπορώ να με πειράζουν. Δεν μπορώ. Να σε προκαλούν. Εντάξει, νομίζω ότι τώρα μου περιέγραψες κι εσύ και δύο ακραία περιστατικά. Δηλαδή, okay, σου πειράξανε την σύζυγο, τη γυναίκα. Το ένα. Και το άλλο είναι ότι τώρα άνευ λόγου και αιτίας, βέβαια και εσύ αντέδρασες λίγο βάρβαρα, λίγο εποχή του λίθου και τον έπιασε τον άλλο και του κατέβασε στη μούρη. Αλλά γενικότερα βρήσε Τάκη, μήπως πρέπει να ηρεμήσεις λίγο, μήπως πρέπει να δεις τη θετική πλευρά της ζωής, Τάκη μου, μήπως πρέπει να ηρεμήσεις. Κοίτα, Νίνα μου, γενικότερα είμαι πολύ ήρεμος στη ζωή μου. Και τι πολύ ήρεμος στη ζωή σου, εδώ πέρα μου λες εγώ νευρολικό. Αυτό είναι που τους ξαφνιάζει όλους. Ξαφνικά εκεί που βλέπουν έναν ήρεμο Τάκη. Ένα πράο άνθρωπο. Ο Τάκης ηφαίστειο. Στο αξάφνιο. Είμαι οξύθυμος, δεν είμαι νευρικός, είμαι οξύθυμος. Οξύθυμος, ναι. Μήπως πρέπει να το περιορίσεις αυτό, η κοπέλα σου τι λέει γι' αυτό. Δεν τζακώνεστε, δεν σου λέει Τάκη με εκθέτης. Μου το λέει και αυτό, Νίνα μου, αλλά δεν γίνεται να κάνω κάτι, δεν μπορώ να ελέγξω τα νεύρα μου. Και με την κοπέλα σου είσαι έτσι νευρικός και απότομος και... Μερικές φορές, εντάξει, είμαι λίγο. Και τι τις κάνεις. Τώρα δεν θέλω να τα πω αυτά πράγματα στον αέρα. Τι τις κάνεις, τι χειροδικείς. Προσπαθώ να μην χειροδικήσω. Αλλά βρίζεις, τι βρίζεις. Βρίζω άσχημα, ναι. Αυτή τι λέει, δεν βρίζει, ακούει. Βρίζει και εκείνη και καταλαβαίνεις, γίνεται γύσμα διάμου, εντάξει. Δεν υπάρχει τίποτα που να σε ηρεμεί, Βρεσιτάκη. Καμιά φορά, να σου πω την αλήθεια, μου έχει φύγει καμιά φάπα. Σου έχει φύγει καμιά φάπα, τι εννοείς, στην κοπέλα. Καμιά ψηλή, μη φανταστείς όμως. Δηλαδή, έχουμε τσακωθεί πολύ άσχημα μετά γι' αυτό και τα λοιπά. Αυτή το δέχεται όμως, καλά, εντάξει. Οι γυναίκες νομίζω ότι τις δέχονται τις φάπες τους. Όπα, Τάκη. Όπα, τώρα, Τάκη μου, το χοντρίναμε, Βρεσιτάκη μου. Έχουμε πει, σε αυτή την εκπομπή δεν λέμε κάποια πράγματα. Ποιες γυναίκες το δέχονται, γιατί να το δεχτεί. Τάκη, με ακούς, τι κάνεις τώρα, κλωτσάς τις γλάστρες στο μπαλκόνι. Είναι τα νεύρα μου που σου είπα, που όταν με πιάσει δεν μπορώ. Ναι, μιλήσαμε ωραία. Για το περιστατικό πριν και το θυμήθηκα και νευρία. Και τσίτωσες, κατάλαβα. Βρες, Τάκη, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να βρεις κάτι της που να σε ηρεμεί, κάτι της που να σε χαλαρώνει. Και όταν έτσι πας εσύ να κάνεις την έκρηξη μες στο μυαλό σου, να το σκέφτεσαι και να λες, όπα, Τάκη, chill. Δεν έχεις τίποτα τέτοιο. Το έχω σκεφτεί, όχι, αυτό που λες δεν το έχω σκεφτεί, απλά το έχω σκεφτεί διαφορετικά, ότι απλά τις περισσότερες φορές δεν βγαίνω κερδισμένος, βγαίνω χαμένος. Με την έννοια ότι όσες φορές έχει γίνει αυτό, έχει πάθει ζημιά το αυτοκίνητο. Α, γιατί πλακώνεσαι κυρίως στο αυτοκίνητο, όπως είπες εσύ. Ναι, κυρίως στο αυτοκίνητο. Δεν το σκέφτεσαι αυτό, ότι τώρα χαλάει και το εργαλείο της δουλειάς σου. Πρέπει να ακριβώς, το σκέφτεσαι. Χαλάει το και το εργαλείο. Σκέφτεσαι και ότι χαλάς και τη σχέση σου με την κοπέλα σου, να σκέφτεσαι όλα αυτά τα πράγματα και να σταματήσεις τέλος πάντων να κάνεις εγκαθιδημένες. Πολλές φορές δεν το ελέγχεις όμως. Τι? Πολλές φορές δεν το ελέγχεις. Δεν το ελέγχεις. Το νεύρο δεν το ελέγχεις. Ναι. Όχι, Τάκη μου, να το ελέγξεις, γιατί χάνεις το δίκιο σου και χαμένος βγαίνεις. Τώρα μόνος σου τα λες, μην επαναλαμβανόμαθα. Εντάξει, Τάκη μου. Καλώς. Ωραία. Χαλάρωσε. Μην πίνεις πολύ καφέ, γιατί έτσι τσιτώνουν τα νεύρα με τον καφέ. Νίνα, έχω άλλο θέμα όμως, που το είχες πει σε προηγούμενη εκπομπή. Πίνω πολύ αλκοόλ, συγκεκριμένα πίνω πολύ μπύρα. Πίνεις και αλκοόλια, όλα τα κάνεις, Τάκη μου, γι' αυτό τα νεύρα σου τσατάλια. Έχουμε μπει και στην προηγούμενη εκπομπή που ήταν αφιερωμένη έτσι, στις καταχρήσεις, στο ποιοτή και σε ό,τι τέλος πάντων. Αλλά κυρίως είναι τα νεύρα μου. Κυρίως είναι τα νεύρα μου. Από μικρό παιδί ήμουν έτσι. Ναι.
Κατάλαβα. Περαστικά σου, Τάκη μου. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Να είσαι καλά, Μίνα μου. Όλα να πάνε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο έτσι και μοιράστηκες μαζί μας αυτά τα αστεία περιστατικά. Φιλάκια πολλά. Σε ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Φιλάκια. Γεια σου, Τάκη. Γεια σου. Ακούσαμε το φίλο τον Τάκη. Μες στα νεύρα σου λέει από 8 χρονών παιδί. Και η κοπέλα του κι αυτή έχει δεινοπαθήσει, οι φίλοι του φαντάζομαι κι αυτή το ίδιο. Είναι να μην τον πετύχει στον δρόμο τον Τάκη. Κοινός όπου δίσταξε τζινευρικό, να πίνει μπύρα, ξέρω εγώ, στρίδε κατευθείαν, μην το διακινδυνεύσεις, γιατί το μάξι θα σου σπάσει και είναι και κρίμα. Επανέλθουμε λοιπόν εγώ στο θέμα μας και θα ήθελα έτσι να ακούσω λίγο πριν κλείσει η εκπομπή και άλλες γραμμούλες για το θέμα κέρατο και απιστία. 2-11-55-55-37-5-38. Ευθύς αμέσως, σηκώστε το τηλέφωνο, σχηματίστε τον αριθμό και θέλω να ακούσω άμεσα το επόμενο dream. Επίσης, να θυμίσω. Ο τείχος μου πρέπει να αλλάξει επιτέλους ατάκα. Έχουμε ακούσει τις ατάκες μας. Ακούσαμε να θυμίσω τη φίλη μας την πρώτη που πήρε τηλέφωνο την Δόμνα που είπε το λευτεριά στους ερωτευμένους και πολύ μου άρεσε αυτό. Έχουμε ακούσει και άλλες ατάκες. Θα αναρτηθούν όλες οι ατάκες που έχουμε ακούσει από εσάς στη σελίδα, την καινούργια σελίδα της εκπομπής μας. Να τη δω λίγο και τη σελίδα από κάτω. www.facebook.com/ninasnight είναι η σελίδα. Μπείτε, κάντε τα like σας, γράψτε τα σχολιάκια σας, γράψτε ατάκες. Γράψτε και ατάκες και πείτε και ένα καλό ρίζικο γιατί είναι και καινούργια σήμερα η σελίδα. Λοιπόν, και συνεχίζω τώρα εγώ επίσης το μονολογό μου και λέω τώρα τους εμφανείς λόγους οι οποίοι πρέπει έτσι να αρχίσουν να σας προβληματίζουν για το πόσο κατά βάθος πιστός είναι ο σύντροφός σας. Και έλεγα λοιπόν ότι όταν ασχολείται ξαφνικά πάρα πολύ με το κινητό του και μηνύματα από εδώ, κεντρίνα από εδώ, κεντρούν από εκεί, λοιπόν κάτι τρέχει, κάπου πάει το πράγμα άσχημα. Επίσης, όταν αρχίζει και φτιάχνεται και σιέται και κουνιέται ξαφνικά έτσι στο πάρα πολύ. Όταν είπαμε και προηγουμένως, απλώς κάνω έτσι ένα τέτοιο, μία αναδρομή, όταν σταματάει να θέλει να έχετε ομού κοινωνικές επαφές, όταν ξαφνικά βεβαίως γίνεται αυτόνομος, δηλαδή από εκεί που ήταν βδέλα πάνω σας, κολτσίδα, κανονικότατα, και όπου πήγαινε αυτός πηγαίνατε κι εσείς, και όπου πηγαίνατε εσείς πήγαινε κι αυτός, και ξαφνικά σου λέει, όπα Μαρία, θέλω να βγω μόνος μου με τον Γιάννη, τον Μίτσο και τον Κώστα, και να το πει μία φορά πάει καλά. Να το λέει όμως συνέχεια, μία, δύο, τρεις, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, συνέχεια πρωί βράδυ, εκεί κάπου υπάρχει πρόβλημα, φίλοι μου. Επίσης, να δω λίγο το σκονάκι μου. Λοιπόν, το βασικότερο λοιπόν είναι το ότι έχει χάσει την κάθε διάθεση για σεξ λοιπόν. Γιατί όταν το βρίσκει αλλού, αγαπητοί μου φίλοι, δεν θα το ζητήσει και από εσάς. Γιατί όταν ικανοποιείται τέλος πάντων αλλού, δεν μπορεί, άνθρωπος είναι, δεν έχει και πολλές αντοχές. Και όταν είναι και καινούριο το φλερτ, εν πάση περιπτώσει, καινούρια η σχέση, η άλλη, η παράλληλη, τότε φαντάσου εκεί θα δίνει πόνο ο Χριστιανός, πώς να γυρίσει τώρα και σε σένα και να σε ικανοποιήσει. Εκεί πέρα λοιπόν, αυτοί είναι κάποιοι από τους λόγους που πρέπει εσύ έτσι να αρχίσεις να ψάχνεσαι και να αρχίσεις να βλέπεις ότι κάτι δεν πάει καλά και να το χειριστείς ανάλογα φυσικά. Και ποικίλουν βέβαια και οι τρόποι χειρισμού αυτού του φαινομένου. Γιατί αν εσύ τώρα το Θανάση που σε κερατώνει και το έχεις συνειδητοποιήσει αυτό, τον αγαπάς, τον ποθείς και θέλεις να συνεχίσεις τη σχέση σου μαζί του, είσαι πολύ θύμα αφενός, αλλά αφετέρου τέλος πάντων τώρα η καρδιά του καθενός λειτουργεί διαφορετικά και οι αντοχές του καθένα επίσης είναι διαφορετικές, οπότε εκεί ή τον πιάνεις και του λες, κοίτα να δεις Ανάση, εγώ ξέρω ότι ξενοκοιτάς γενικότερα, αλλά θα ήθελα να συνεχίσω να είμαι μαζί σου γιατί σε αγαπώ, γιατί μπορεί ενδεχομένως να έχετε και παιδιά με τον Θανάση ή να είστε έτσι εις γάμου κοινωνία και να μην θέλετε να διακόψετε έτσι τον έγχαμο βίο σας. Για τους δικούς σας λόγους, εν πάση περιπτώσει, θέλετε να συνεχίσετε τη σχέση σας με τον Θανάση. Πρέπει βέβαια να είστε σίγουροι, επειδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος τώρα να ξέρει και να δέχεται επιμονή μου βάσεως τις πηδικουλιές του συντρόφου. Πρέπει ή να το συζητήσετε και να του πείτε, κοίτα να δεις, δεν πάει άλλο, δεν μπορώ, το ξέρω, το συγχωρώ, μία, δύο, τρεις, αλλά enough is enough, δεν μπορώ παραπάνω, ξέρω εγώ, κόψτο. Και αν συμφωνήσει και ζητήσει και συγγνώμη και έτσι αρχίσουν τα πράγματα και βελτιώνονται, να ξέρετε ότι όποιος κερατώνει μία φορά, κερατώνει συνέχεια.
μετά. Δηλαδή, όποιος το κάνει μία, το κάνει δύο, μετά το κάνει, αν όχι κατά εξακολούθηση, κάποια στιγμή και κάθε φορά που βρίσκει πρόσφορο το έδαφος, θα το κάνει και θα βρίσκεστε εσείς πάλι σε αυτή την άσχημη και πολύ δύσκολη κατάσταση. Άρα, έχεις από το σημείο που το μαθαίνεις αυτό και μετά, και από τη στιγμή που συνεχίζεις τη σχέση σου, έχεις τα μάτια σου και τα αυτιά σου ανοιχτά, για να έτσι... δεις όποια παρασπονδία, εν πάση περιπτώσει. Η δική μου βέβαια η γνώμη είναι ότι εκτός του ότι δεν μπορείς να απολαύσεις μία σχέση, εν πάση περιπτώσει όταν είσαι συνέχεια έτσι με τις κεραίες ανοιχτές και να ψάχνεσαι και τι έγινε και Θανάση που πήγες, με ποιον βγήκες και να ψάχνεις τώρα γιατί καταφεύγεις και σε μεθόδους άσχημες, Χρυσή μου, τώρα κατηνιάζεις. Όταν ψάχνεις τηλέφωνο, όταν ψάχνεις Facebook, όταν ρωτάς από εδώ, ρωτάς από εκεί, δεν είναι και πολύ normal όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε δεν μπορείς να απολαύσεις τη σχέση σου και δεν μπορεί να προωθηθεί όλη αυτή η κατάσταση. Οπότε η δική μου η γνώμη, αν θέλεις, είναι αρχικά να λήξεις τη σχέση. Δηλαδή, να λήξεις τη σχέση αν και εφόσον δεν έχει σοβαρές βάσεις. Δηλαδή, όταν δεν είσαι παντρεμένος, όταν δεν έχεις παιδιά, τότε το λύγεις το όλο το θέμα και ψάχνεις να βρεις τέλος πάντων παρηγοριά αλλού. Σε περίπτωση όμως που έχεις οικογένεια και παιδιά, θέλει πάρα πολύ συζήτηση το πράγμα, θέλει μετά μεγάλη επικοινωνία από το σημείο που θα το μάθεις και μετά. Και εύχομαι λοιπόν όλα να πάνε καλά και φυσικά να βοηθήσει και ο παραγόντας τύχη. Και πάμε να ακούσω την επόμενη γραμμή. Ναι. Γεια σου, Βρεμίνα. Γεια σου. Τι κάνεις, παραλληλισμός, αλλά okay. Ο Γιάννης από Γερμανία είμαι, έτσι. Σχόλασα... Κόλασα και λέω τρίτη σήμερα θα λέω η μήνα, ας πούμε, θα έχει εκπομπή και είπα να πάω να πω ένα γεια. Γιάννη, δεν ξέρω τι θέμα έχει, μπήκες κατευθείαν και πήρες, Ναι, μωρέ, ξέρεις, είναι μέσω επικοινωνίας με την πατρίδα, κατά ψέματα, ας πούμε, κάτι δηλαδή να ακούμε. Εκτός από γερμανικά, εκτός από γερμανικά. Κατάλαβα, εδώ πέρα ακούς και καλιαρντό, όλα τα ακούς. Λοιπόν, η καλύτερη επιλογή έκανες. Δεν ξέρω τι θέμα έχεις, λέω, σήμερα. Σήμερα το θέμα είναι η απιστία και το κέρατο, ρε παιδί μου. Είτε βρίσκεσαι στο ένα σημείο τέλος πάντων, είτε στο άλλο. Είτε είσαι ο κερατοφόρος, είτε είσαι ο κερατο... δημιουργός, ξέρω εγώ, κερατοφτιάχτης. Κάτι γιατί θα το ξέχναγα. Αυτό το με το μότο πάνω που λέει το αγάπαμε αν τολμάς. Έχεις ατάκα. Έχεις ατάκα, λέω. Όχι, δεν έχω ατάκα, δεν μου έχει έρθει. Γιατί αυτό με το που το είδα, ας πούμε, από την πρώτη φορά που είδα, είναι φοβερό. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό το αγάπαμε αν τολμάς. Το σκέφτηκα εγώ. Γιατί ξέρεις, δηλαδή, τώρα άμα το εννοεί ο άλλος ότι εδώ είμαι, ξέρω εγώ, και αγάπαμε αν τολμάς. Εντάξει, τώρα αυτό είναι μότο εκπομπής, αλλά λέμε τώρα να το πει ένας σε κάποιον. Είναι φοβερό. Τώρα άμα έχεις κάποιο καλύτερο, δεν ξέρω και άλλο. Πάντως δεν έχω σκεφτεί τίποτα, είναι φοβερό. Ρε παιδί μου, υπάρχουν προτάσεις, γιατί το κόνσεπτ το γενικό είναι ότι ο τείχος πίσω, θέλω τη συμβολή μάλλον όλων εσάς που βλέπετε την εκπομπή, ούτως ώστε ο τείχος να αλλάζει εβδομάδα τη βδομάδα. Δηλαδή να ακούγονται δικές σας ατάκες που έχετε σκεφτεί εσείς και που θα θέλατε να δείτε στον τείχο καρφιτσωμένες πίσω μου. Αυτό είναι το όλο το κόνσεπτ. Και εγώ έτσι okay. Έχω βάλει τον κόσμο στη διαδικασία να σκέφτεται ατάκες και να μου τις λέει. Και έχουμε ακούσει διάφορες ατάκες. Αν είχες κι εσύ έτσι κάτι στο μυαλό σου, θα ήθελα να ακούσω. Ή αν δεν έχεις τώρα, ρε παιδί μου, αφού θα αλλάζει ο τείχος κάθε εβδομάδα, έχεις το περιθώριό σου να σκεφτείς. Άμα το πας έτσι κάθε εβδομάδα, άλλο θέμα και άλλο πίσω μότο. Και, αλλά προς το παρόν όχι, έχω κολλήσει με αυτό. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί αυτό το αγάπη με άλλο όνομά. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Γιάννη, κοκκινίζω. Κοκκινίζω, λέω. Όχι, μα είναι. Κοίτα, να σου πω κάτι. Όταν ο άλλος το εννοεί, είναι φοβερή μαγιά. Δηλαδή, ας πούμε, και αν το εννοεί, φυσικά. Λέμε τώρα, ας πούμε, ρε παιδάκι μου, όταν. Δηλαδή, να του πει στο αλλούνου, αγάπα με αν τολμάς. Δηλαδή, εδώ αν είμαι. Αν τολμάς, έχει okay. Και την πρόκληση. Ναι, και δηλαδή, τσαφινιά. Είμαι εδώ, ρε παιδάκι μου, και τον προκαλείς. Αλλά να το εννοεί, ξέρεις, με την καλή έννοια. Γιάννη... Όχι, δεν έχω σκεφτεί τίποτα. Προσπαθώ να σκεφτώ, αλλά δεν μπορώ. Μην πιέζεσαι. Δεν με αφήνει, ας πούμε, αυτό το σοβαρό μου, αυτό το πίσω να σκεφτώ το τίποτα πιο σοβαρό. Όντως. Έχεις ισοπεδώσει, σου λέει, ο τίχος μου. Γιάννη, έκανες like στη σελίδα μας στο Facebook. Όχι. Θα κάνεις. Ποιο εγώ και πώς θα μπω, πώς είναι. Θα το βρω. Να τη δούμε.
www.facebook.com/ninasnight. Είναι η σελίδα. Περίμενε, αυτό που είναι κάτω, τώρα είναι το τηλέφωνο. Αυτό που βλέπεις εδώ. Τώρα δεν είναι το τηλέφωνο, είναι η σελίδα στο Facebook, εδώ. Οκ, okay, άμα το δω, ας πούμε, κάποια στιγμή, δεν ξέρω τώρα ή μετά, θα το κάνω. Κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, να κάνεις το like σου. Μίξ. Γιατί, έλα. Δηλαδή, εννοώ γιατί όχι. Γιατί όχι, ναι, ακριβώς αυτό. Γιάννη, να σου πω τώρα, εσύ έτσι που έχεις, ρε παιδί μου, διάφορες εμπειρίες στη ζωή σου και είσαι έτσι στα μέσα και στα έξω, έχεις θέμα με έτσι... Με απιστίες. Με το θέμα σου σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Αχ βρε μήνα, μην με προκαλείς. Έλα, σε προκαλώ, γι' αυτό είμαστε εδώ, βρε εσύ, Γιάννη μου, για να λέμε τα δικά μας. Ναι, αλλά ξέρεις ποια είναι, από πού να αρχίσω και από πού να τελειώσω. Ωραία, είναι θα σου πω εγώ από πού να αρχίσεις. Θα σου πω εγώ, εσύ έχεις κερατώσει, φυσικά, έχεις κερατώσει, για να το λες έτσι. Ορίστε. Έχεις απιστήσει. Έχω απιστήσει. Έχεις απιστήσει, Γιάννη, τώρα... Δεν μπορείς να πεις, ξέρεις, άκου να δεις. Δεν μπορείς να πεις ένα απλό ναι ή ένα απλό όχι, όταν έχουν προηγηθεί πάρα πολλά... Βρε χρυσέ μου, ναι, όμως... Εσύ τώρα θέλεις ένα ναι ή όχι, okay. Θα σου πω κάτι. Το τελικό πράγμα έγινε, έτσι τώρα, ανεξαιρέτως του λόγου για τον οποίο έγινε, μπήκε τον κολάκι στα δίχτυα. Βασικά εγώ τι πιστεύω, δεν μπορώ να σου απαντήσω, είναι μεγάλο θέμα και για να είναι ούτε ναι ούτε όχι, αλήθεια. Αλλά βασικά εγώ τι πιστεύω, δηλαδή, ότι όταν αγαπάς, ας πούμε, τον άνθρωπό σου πραγματικά και το εννοείς, δηλαδή δεν έχεις λόγο να παχτείς. Όταν, ας πούμε, για τον ΑΒ λόγο είσαι με αυτό το άτομο που είσαι μαζί, είσαι για τον ΑΒ λόγο πάλι μαζί, όλο θα ψάχνεσαι κακά τα ψέματα. Δηλαδή θες να μου πεις αν έχεις κάποιο άλλο λόγο και κάποιο άλλο κίνητρο, ούτως ώστε να διατηρείς μία σχέση. Τότε έρχεται αυτόματα. Όχι, εννοώ μήνα ότι αν τον άνθρωπο σου το γουστάρεις πραγματικά, δεν θα τον προδώσεις ποτέ. Ναι. Αν δεν τον εγουστάρεις και τον έχεις πάρει για τον ΑΒ λόγο, θα ψάχνεσαι πάντα. Αυτό εννοώ. Πολύ, πολύ περίεργο θέμα αυτό και δεν νομίζω ότι χωράνε σε αυτό το θέμα, ρε παιδί μου, στάνταρς και κανόνες. Είναι μένω ότι όταν είσαι έτσι στα πρώτα πάθη με έναν άνθρωπο, ναι, δεν θα τον προδώσεις. Αλλά ακόμα και αν τον αγαπάς, όταν έχει έρθει η φθορά, ρε παιδί μου, του χρόνου, λίγο, όταν έχει έρθει και η ρουτίνα μέσα και παίζει μπάλα, όταν έχεις και ψιλοβαρεθεί κιόλας και όταν είσαι και σε μια φάση που ψάχνεσαι γενικότερα, ίσως και να το κάνεις τότε. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ. Εγώ σου είπα την άποψή μου και δεν υπάρχει λόγος να την αλλάξω, γιατί ότι σου είπα, θα σου ξαναπώ δεύτερη φορά, όταν γουστάρεις τον άνθρωπό σου, θες να ζεις τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής σου μαζί του, να πούμε, δεν τον προδίδεις. Ό,τι και πειράζει, δεν μπορείς να φανταστείς, δηλαδή, όταν, ας πω μια περίπτωση, okay. Ναι, ναι. Εγώ, ας πούμε, τα είχαμε μία κοπέλα, μία γυναίκα, ας πούμε, και μ' άρεσε, την αγαπούσα και. Τι γούσταρα, ρε παιδάκι μου, και ήταν να φανταστείς. Τα είχατε πολλά χρόνια, Γιάννη. Λοιπόν, τα είχατε πολλά χρόνια. Ήσασταν μαζί καιρό. Λοιπόν, ναι, εντάξει, αρκετά. Λοιπόν, μου ερχόντουσαν στο σπίτι, ακόμα και στο κρεβάτι που λέει ο λόγος, άλλες, και εγώ επειδή δεν ήθελα να την προδώσω, για να καταλάβεις τι εννοώ, δεν έκανα τίποτα. Που άλλος θα έλεγε, okay, μωρέ, ας κάνω και τι έγινε, πώς θα το μάθει. Όμως δεν έκανα. Αυτό εννοώ πραγματική αγάπη. Ναι. Γιατί δεν ήθελα να την προδώσω, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι ούτε μία φορά δεν υπέκυψες εσύ στους πειρασμούς, στους εκάστοτε. Ούτε μία φορά. Μία πες. Εκείνη την περίοδο, όχι. Την επόμενη, αμέσως επόμενη περίοδο, όμως. Κοίτα, γι' αυτό σου λέω, πάει αλλού το θέμα. Είναι και λίγο ανθρώπινα, μωρέ Γιάννη. Δηλαδή, αυτές οι ουτοπικές καταστάσεις που έχουμε στο μυαλό μας όταν είμαστε πιο πιτσιρίκια, ότι τύπου εγώ για σένα και εσύ για μένα. Και δεν υπάρχει κανένας άλλος. Φυσικά υπάρχουν κάποιες τέτοιες καταστάσεις, ρε παιδί μου, αλλά δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση. Ρε Σιμίνα, να σου πω, αυτή είναι η άποψή μου, ρε παιδάκι μου. Η άποψή σου είναι αυτή, του καθενός άλλο είναι κάποια άλλη. Ναι. Αυτή είναι, τώρα να την αναλύσουμε. Δηλαδή, εσύ είσαι υπέρ της μονογαμίας με την έννοια του ότι κοίτα να δεις. Όχι.
Ναι, θέλω να πω ότι όταν έχεις μια σχέση σοβαρή και έχεις συναισθήματα για τον άλλο τον άνθρωπο. Ρε Μίνα, άκου να όχι Μίνα, Νίνα, μενή. Ναι, οκ, έλα, Σούλτιγκουν. Συγγνώμη, αλλά εντάξει, ξέρεις, ήμουνα πριν μια φίλη και τη λέγανε Μίνα και σε μπερδεύω, οκ. Okay. Λοιπόν, ρε παιδάκι μου, πιστεύω ότι πρέπει να ξέρεις τι θέλεις από τη ζωή. Δηλαδή να λες, εγώ θέλω να είμαι με αυτήν και αυτό. Ή εγώ θέλω να είμαι με αυτήν και με άλλες πέντε. Ή εγώ θέλω να είμαι, καταλάβεις, δηλαδή. Αλλά να εξηγέσαι, δηλαδή να το λες τον άλλον, ότι κοίτα να δεις, έχουμε σχέση-σχέση ή έχουμε κάτι πιο ελεύθερο, ρε παιδί μου. Εσύ είσαι υπέρ αυτού, ότι αν έχεις ξεκαθαρίσει τη θέση σου, κινείσαι ανάλογα, αυτό μου λες. Βασικά είναι αυτό που σου είπα, ότι αν τον άνθρωπο που είσαι μαζί, τον θέλεις, τον γουστάρεις, θες να ζεις τα επόμενα χρόνια μαζί του, τα υπόλοιπα όλα είναι περιττά, καταλάβεις. Τώρα, αν σου είπα και στο είπα και πριν, αυτό με αυτήν ή αυτόν που είσαι μαζί, είσαι μαζί για τον ΑΒ λόγο, είναι πολλοί λόγοι, μην τους αναλύσουμε, όλο και κάτι θα συμβεί στην πορεία καλύτερο, όλο θα ψάχνεσαι και όλο. Αυτά. Κατάλαβα. Okay. Ο καιρός τι λέει στην Ελλάδα, καλός? Ο καιρός έχει αρχίσει και χειμωνιάζει. Γίνεται έτσι πιο χειμώνος και γίνεται έτσι. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία. Τι να πούμε κι εμείς που είμαστε από το Σεπτέμβρη με μπουφάν, καλοριφέρ, κρύο, συννεφιά, βροχή. Όχι, υπάρχουν και χειρότερα. Εδώ μόλις αυτή την εβδομάδα, να ξέρεις, άρχισε έτσι λίγο να κρυώνει ο καιρός και να κυκλοφορούμε. Όχι, ούτε καν με μπουφάν. Ξέρω εγώ με μια πιο χοντρή ζακετούλα. Νοέμβρη είναι άλλο. Νοέμβρη είναι. Αυτό, οπότε σιγά σιγά και εμείς έτσι αρχίζουμε και μπαίνουμε στο mood του χειμώνα. Ναι, μωρέ. Αυτό, okay. του πιο ζευγαρώματος, του πιο cozy φάση. Κατάλαβες. Κοιτάξει, Νοέμβρης είναι. Εντάξει, δηλαδή, είναι νωρίς ακόμα, ρε παιδί μου, αλλά κάτι μου λέει ότι θα είναι λίγο πολύ βαρβάτος ο χειμώνας. Άθι. Έτσι νομίζω. Τι να πω, έχω διάβασα ότι θα έρθει βαρύς χειμώνας, αλλά δεν ξέρω. Δεν τον είδες ακόμα. Όχι, προς το παρόν. Τώρα φυσικά είναι ακόμα κι άλλοι, είναι ακόμα 2-3 μήνες. Ναι, κατάλαβα. Τέλος πάντων. Σε ευχαριστώ, καλά. Γιάννη μου, πάρα πολύ που επικοινώνησες πάλι μαζί μας. Χαίρομαι, γενικά χαίρομαι να ακούω, ρε παιδί μου, έτσι ξενιτεμένους. Μου αρέσει που έτσι παίρνετε τηλέφωνο και τα λέμε. Κοίτα, όπως σου είπα και πριν, είναι ένα είδος επικοινωνίας με την πατρίδα. Εμείς δεν έχουμε, αλλά αν και να σου πω την αλήθεια, έχει ανέβει πολύ κόσμος το τελευταίο καιρό. Ναι. Πολλοί Έλληνες επάνω, χαμός γίνεται από όλες τις ειδικότητες, από τα πάντα, ξέρεις. Τέλος πάντων, okay. Τι να κάνεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καληνύχτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια, να περνάς καλά. Καληνύχτα. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Τι ωραία. Έχουμε έτσι μια ποικιλία. Πήρε ο άλλος από το Περιστέρι, πήρε ο Γιάννης από την Γερμανία, πήρε φυσικά ο κύριος Πόλο τη μακρινή Αυστραλία. Λοιπόν, έτσι να παίρνετε τηλέφωνο, να ακούμε τουλάχιστον τα νέα σας, ρε παιδί μου, να έχουμε μια επικοινωνία. Δεν χρειάζεται Sony και ντε να έχετε τον κλαθμό και το παράπονο και να πάρετε να πείτε. Ναι, μένει η βάση της εκπομπής είναι αυτή, αλλά αν δεν έχεις και με ποιον να μιλήσεις, βρες η αδερφέ, και θες να πεις δύο λόγια, πάρε τηλέφωνο. 2-11-55-55-37-5-38. Εδώ είμαστε για να σε ακούσουμε. Στο φινάλε. Λοιπόν, πάω να ακούσω το τελευταίο τραγούδι μου για σήμερα, το τραγούδι νούμερο 3 νομίζω, και επανέλχομαι. Ξανάρθα χαράματα για να σε συναντήσω. Της γούνας μου τα ράματα είπα να αφήσω πίσω. Φταίω το ξέρω έσφαλα τη νύχτα που είπα δύο. Μα νόμιζα πως φλερτάρες τον μπάρμαν τον αχρίο. Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου είμαι απ' έξω κρυώνω. Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω,
άνοιξε μου, είμαι απ' έξω κρυώνω. Αρρώστια η ζήλια γίνεται παράφορα και πάθος και κάθε της ξημέρωμα με οδηγεί στο λάθος. Όσοι ζηλεύουν μάτια μου να ξέρεις αγαπάνε και όσοι αγαπάνε μάτια μου στο βάθος σε πονάνε. Άσε με να πω μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου, είμαι απ' έξω κρυώνω. Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξέ μου, είμαι απ' έξω κρυώνω. Άνοιξε μου, είμαι απ' έξω κρυώνω. Άσε με να πω μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω, άνοιξε μου, είμαι απ' έξω κρυώνω. Λοιπόν, ακούσαμε και τον τέλειο το Μαραβέγια, που όπως έχετε καταλάβει, σε αυτή την εκπομπή αγαπάμε Κωστή. Δηλαδή δεν χρειάζονται περισσότερες διευκρινήσεις γι' αυτό. Και τι λέει τώρα αυτό το τραγούδι. Πάμε λίγο έτσι για το τέλος να το αναλύσουμε λίγο. Το τραγούδι αυτό μιλάει για έναν άνθρωπο, ο οποίος τυφλωμένος από τη ζήλια, όπως έτσι και πρέπει να ήταν και λίγο νευρικός, ο τύπος για τον οποίο μιλάει το τραγούδι, σαν το φίλο τον Τάκη που πήρε τηλέφωνο πριν. Θεωρούσε λοιπόν ότι η κοπέλα του φλέρταρε με τον μπάρμαν. Άρα τα διέλυσε όλα, την έβρισε, την τζουρομάδισε, την ξεμάλιασε και χώρισε. Συνειδητοποίησε βέβαια στην πορεία αυτός ο άνθρωπος ότι όλα τα δημιούργησε η φαντασία του, ότι όλα ήταν παρακινημένα από τη ζήλια που ένιωθε γενικότερα και ίσως και λίγο έτσι από τον εγωισμό του, είχε και τα νεύρα του ο Χριστιανός. Λοιπόν, και το έφτασε το πράγμα στο άλλο το άκρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, πρέπει να σκεφτόμαστε λογικά και μετά, παρένθεση, τη ζήτα και τώρα επανασύνδεση, όπως όλοι καταλάβατε. Και φυσικά, ποιος θα αντισταθεί στον Κωστή. Πιστεύω ότι τα πράγματα είχαν θετική έκβαση. Τέλος πάντων, τώρα η δική μου η έρωτηση είναι άλλο θέμα και δεν αφορούν την εκπομπή. Και ήθελα να πω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, ρε παιδί μου, πρέπει να ελέγχουμε τη ζήλια μας αρχικά. Όλοι ζηλεύουμε, όλοι έχουμε το μικρόβιο αυτό μέσα μας, όλοι έχουμε τα νεύρα μας, όλοι έχουμε τα δικά μας. Αλλά όταν θες να είσαι με έναν άνθρωπο, οφείλεις αυτόν τον άνθρωπο να το σέβεσαι και να μην του δημιουργείς πρόβλημα. Δηλαδή, okay, και να φλέρταρε με τον μπάρμαν. Τι να λέει να φλέρταρε, να τη φλέρταρε ο μπάρμαν. Αυτό είναι πρόβλημα που έχουν πάρα πολλοί άντρες. Δηλαδή θεωρούν ότι ξέρεις τι, να θα πιάσει κάποιος την κοπέλα του και να της πει δώσ' μου το τηλέφωνό σου, είσαι πολύ όμορφη και τέτοια, το θεωρούν απειλή. Δεν είναι απειλή. Όταν η κοπέλα σου είναι χορτάτη από σένα, όταν εσύ της δίνεις όλο όσο χρειάζεται, η πραγματικότητα είναι ότι δεν θα πάει να ψάξει αλλού την επιβεβαίωση ή τον έρωτα ή το οτιδήποτε. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνεις εσύ. Γιατί φυσικά η καλύτερη μέθοδος, η πρόληψη είναι πάρα πολύ βασική τέλος πάντων. Πρέπει να είσαι εσύ σωστός στη σχέση σου. Αν είσαι εσύ σωστός στη σχέση σου και αν είσαι εσύ σωστός απέναντι στον σύντροφό σου, δεν χρειάζεται ούτε να ζηλεύεις χωρίς λόγο, ούτε χρειάζεται να φοβάσαι, ρε παιδί μου, για ενδεχόμενες απιστίες κλπ. Άρα, πρωταρχικός
πρωταρχικός στόχος κάποιου που έχει μία σχέση και θέλει να τη διατηρήσει φυσικά, έτσι, είναι, να προσφέρει στο σύντροφο ή στη σύντροφό του όλα όσα νομίζει ότι χρειάζεται, ίσως και λίγο παραπάνω, χωρίς βέβαια αυτό να πηγαίνει στην υπερβολή του πράγματος, αγάπη, κοπλιμέντα, στήριξη, συμπαράσταση στα διάφορα θέματα που μπορεί να έχει, που έχει κάθε άνθρωπος, έτσι. Και φυσικά αυτό είναι αμοιβαίο. Τότε λοιπόν, φίλε μου, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, τότε δεν σε σκιάζει φοβέρα καμιά για κανένα λόγο και για καμία των περιπτώσεων και όλα βαίνουν καλώς. Λοιπόν, καλώς τέλος πάντων έβηκε, δεν ξέρω πώς είναι, καλώς πήγε, εν πάση περιπτώσει, και η εκπομπή η σημερινή. Ραντεβού πάλι αύριο, εγώ και εσείς μαζί, στις 11 ακριβώς, θα έχουμε αλλάξει τον τοίχο μας μέχρι τότε. Συνεχίστε να κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook, www.facebook.com/ninasnipe, δώσε πόνο. Κάντε τα like σας, πείτε μας τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, ρε παιδί μου, τις προτάσεις σας, τι θα θέλατε να δείτε ακόμα στην εκπομπή, τι δεν θα θέλετε να ξαναδείτε. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι χρειάζομαι τις ατάκες σας για πάνω για τον τοίχο μου, γιατί σκοπός μου είναι, όπως είπα και πριν, ο τοίχος να εναλλάσσεται και ο τοίχος να έχει κάτι από εσάς. Είναι το μόνο που μπορώ να κάνω, τέλος πάντων. Θέλω τη δικιά σας την πινελιά. Μέχρι αύριο λοιπόν θα τρέχει αυτό. Η αυριανή εκπομπή θα με βρει και με καινούριο τοίχο. Το θέμα της εκπομπής αύριο δεν το έχω σκεφτεί ακόμα, αλλά κάτι θα μου έρθει. Μέχρι τότε λοιπόν να περνάτε καλά, να προσέχετε. Σε περίπτωση που είστε σε μια φάση που είτε σκέφτεστε έτσι να σκέφτεστε να ξενοκοιτάξετε, είτε έχετε τις υποψίες σας, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να βοήθησα όσο μπορούσα, το κάτι της μου κι εγώ. Και ελπίζω να πάνε φυσικά όλα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ και για τα λόγια σας στο Facebook και για τη συμμετοχή σας και για την αγάπη σας γενικότερα. Φιλάκια πάρα πολλά, θα τα πούμε αύριο εδώ στις 11. Νταν. Μουα! Like a waterfall in slow motion.